Καλησπέρα σας. Είναι χαμογελαστός, ευγενικός και ιδιαίτερα προσιτός, ενώ σε κερδίζει αμέσως, όπως λένε, με τους τρόπους του. Πρόκειται για τον Παύλο Χαϊκάλη, έναν από τους πλέον επιτυχημένους Έλληνες ηθοποιούς. Είναι και βουλευτής, είναι και πολιτικός, είναι βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής. Είναι εδώ μαζί μας σήμερα στο στούντιο. Σε ανοιχτό διάλογο. Καλησπέρα, Παύλο. Καλησπέρα, Χρήστο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Και γνωρίζεις πολύ καλά ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε άμεση επαφή με τους τηλεθεατές μέσω μιας πλατφόρμας που έχουμε φτιάξει, του ζωντανού τσάτ της τηλεόρασης της Ζούγκλας, όπου οι τηλεθεατές έχουν τη δυνατότητα, μπαίνοντας στο τσάτ, βάζοντας ένα απλό nickname, να επικοινωνούν μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης και φυσικά να ρωτούν. Πολύ να σχολιάζουν. Έτσι, οπότε, έτσι φαντάζομαι... αποκτά και ενδιαφέρον η εκπομπή, έτσι να έχουμε ένα νόημα να συζητάμε. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα μιλάμε έχουμε λόγια στον αέρα. Αρκετές ερωτήσεις σήμερα οι τηλεθεατές, επειδή είσαι και υποψήφιος Περιφερειάρχης. Σωστά. Έτσι. Και νομίζω ότι έχει μπορούν να απαντηθούν πολλά θέματα για τα οποία μπορούν να ρωτήσουν ειδικά τα νέα παιδιά. Εγώ θα ήθελα να αρχίσω με το εξής. Διαβάζοντας το βιογραφικό σου, βλέπω ότι άρχισες να δραστηριοποιήσεις το πολιτικό γίγνεσθε από το 1993. Ναι. Όταν κατέβηκες τότε υποψήφιος βουλευτής με την πολιτική άνοιξη. Το έχεις μετανιώσει αυτό? Όχι, επειδή τότε με το ναι. Λόγο Σαμαρά. Όχι, καθόλου, καθόλου. Α. Ήταν απλώς ένας άλλος Σαμαράς, ήταν μια άλλη κατάσταση και τότε κυνηγάγαμε τον διπολισμό και τότε κοιτάγαμε την Ένωση. Να κοιτάς τους στόχους, μην κοιτάς τα πρόσωπα. Οι στόχοι ήταν τότε ότι να πέσει ο δικοματισμός, να πάμε όλοι μαζί και θεωρώ μεγάλη πολιτική περιουσία ότι βρέθηκαμε ανθρώπους από τη δεξιά, από την αριστερά, από το κέντρο και κάθισα και μίλησα μαζί τους. Ήταν ουσιαστικά οι πρώτες επαφές με την πολιτική. Εκεί ανδρώθηκα ουσιαστικά. Με άλλες ιδέες, με άλλες αρχές, άσχετα αν κάποια στιγμή ο ίδιος ο Σαμαράς άλλαξε, ας πούμε. Είπες πριν όμως ότι ήταν ένας άλλος Σαμαράς τότε. Ναι, ήταν ένας Σαμαράς. Δηλαδή, πώς τον είχες γνωρίσει εσύ τον Αντώνη Σαμαρά τότε? Και τι διαφορές βλέπεις να σου πω, τώρα. Να σου πω, εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω τι σημαίνει γιατί να υπογράψεις αυτό το λάθος, ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό το φάρμακο σκοτώνει τον ασθενή. Τι συνέβη δηλαδή η προμνημονίου, πριν γίνει πρωθυπουργός δηλαδή ουσιαστικά, η προ-πρωθυπουργία του εποχή, μετά την πρωθυπουργία του, τις παραμονές αν θέλεις. Εκεί είναι ένας μήνας, ένα δίμηνο δηλαδή, που έγινε μια μετάλλαξη. Αυτή τη μετάλλαξη δεν μπόρεσα να την εξηγήσω ποτέ. Δεν ξέρω τι του υπεσχέθησαν, δεν ξέρω τι άλλαξε. Άλλαξε σκέψη, άλλαξε πορεία. Άλλαξε, πιστεύω ότι αν είχε μείνει τότε στις θέσεις του, σήμερα θα ήταν ένας πρωθυπουργός, όχι θα έλεγα με γκρίνιες, με αμφισβητήσεις, με προβληματισμούς για τους ψηφοφόρους του, αλλά θα είχε ανοίξει ένα 60% και θα είχε τραβήξει μια άλλη πορεία τέλος πάντων για τη χώρα. Πολλοί όμως τον κατηγορούν ή λένε και άλλα λόγια για εκείνον, επειδή έκανε αυτό που έκανε εκείνη την εποχή και ουσιαστικά έπεσε μια κυβέρνηση. Α, το λες για το 93. Ναι. Το 93 συνέτρεχαν οι λόγοι να γίνει. Καταρχάς δεν έπεσε η κυβέρνηση, το έχει πει και ο Μητσοτάκης ο ίδιος. Με 150 θα μπορούσε να κυβερνήσει. Βέβαια, να θα σου πω, δεν είναι το θέμα ότι ρίχνει μια κυβέρνηση. Όταν συντρέχουν οι λόγοι οι οποίοι δημιουργήσαν ένα θέμα, δημιουργήσαν ένα κόμμα, όταν τα πράγματα είναι σε υποαμφισβήτηση, ειδικά τότε για το μακεδονικό, έχει γίνει μεγάλο θέμα. Ναι, ναι. Και αν θέλει, η υπευθυνότητα του Μητσοτάκη σε πάρα πολλά θέματα, ειδικά εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Μην ξεχνάς ότι ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε δώσει το λύση τότε στο Εθνικό Θέμα των Σκοπίων, εκείνη τη στιγμή, μετά την αποπομπή, ας πούμε, αν θέλει, του Σαμαρά και την πτώση του από την κυβέρνηση, την ρήξη του με την κυβέρνηση, αποφάσισε ο Μητσοτάκης να πάει με τον Πινέιρο, τότε πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, και να κάνουν την περιβόητη συμφωνία ότι το όνομα θα είναι διπλής αποδοχής. Δηλαδή ότι θα είναι αποδεκτό και από τα Σκόπια και από την Ελλάδα. Δηλαδή είναι σαν να βαφτίζει το δικό σου παιδί. Και να έρθουμε να παίρνω λόγο εγώ στη βάφτιση τη δική σου όνομα. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι δεν έχει βάση. Να αφήσουμε όμως το παρελθόν, να πάμε όχι, στο ναι, παρόν. Όχι, να πω κάτι, κάποιοι δεν τα ξέρουν. Του... Και απλώς να υπενθυμίσουμε εκείνη τη στιγμή και είχε κερδίσει και πολλά σαν υπουργό εξωτερικών του Σαμαράς. Είχε μια άλλη κουλτούρα, είχε μια άλλη δυναμική, είχε μια άλλη προσωπικότητα τελείως. Αν θέλω να σου πω κάτι τώρα, η ιστορία τώρα για να πούμε και τα πράγματα, είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Δεν κάνει να τα πω από. Γιατί είναι κουτσομπολίστικο το επίπεδο, αλλά οι λόγοι που έπεσε η κυβέρνηση και οι λόγοι που εναντιώθηκε ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά τότε ήταν τελείως διαφορετικοί. Δεν πάει στο μυαλό. Κανένα. Μόνο όσοι μπορούν να επιτευχθούν. Να πάμε στο παρόν. Στις εκλογές του Μαΐου του 2012 βγήκες βουλευτής με τους Ανεξάρτητους Έλληνες και πάλι το ίδιο στις επαναληπτικές τον Ιούνιο του 2012. Είσαι βουλευτής 2 χρόνια.
Το έχεις μετανιώσει που μπήκες στην πολιτική? Όχι, σε πληροφορώ. Που έγινες βουλευτής. Μου δίνει μεγαλύτερη χαρά από ό,τι μπορώ να σου πω και από ό,τι μου δίνει το θέατρο. Ναι. Γιατί ενώ ουσιαστικά η επαφή με το κοινό και η προσφορά στον καλλιτεχνικό χώρο θα έλεγα αγγίζει ένα 90%, εδώ τα πράγματα επειδή είναι πολύ τελείως διαφορετικά, είναι πολύ διαφορετικά και έχει άμεση ευθύνη για τους λόγους και τις πράξεις σου, αγγίζει η ευθύνη με το κοινό το 100%. Εδώ δεν έχεις περιθώρια. Η τέχνη είναι τελείως διαφορετική. Μπορεί να σε πει ναι, ωραία τα αυτά, γελάμε. Ναι, ωραία μας τα λέει. Ναι, αυτό είναι τελείως διαφορετική η υφή του όμως, mm-hmm. όλου του παρουσιαστικού ενός ηθοποιού αγαπητού στον κόσμο και όλα αυτά τα σχετικά. Αλλά η πολιτική σου βάζει σε μια υπευθυνότητα. Σε βάζει σε ένα άλλο τρόπο σκέψης. Εδώ έχεις να αντιμετωπίσεις καταστάσεις. Ο λόγος σου εδώ μετράει τελείως διαφορετικά από το να βρίζεις έτσι, ας πούμε, ουσιαστικά εκτός εισαγωγικών μέσα στην πολιτική ζωή σαν καλλιτέχνης. Γιατί ο καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα και λέμε, εντάξει, είναι καλλιτέχνης, έχει το δικαίωμα να λέει. Ο πολιτικός έχει το δικαίωμα να λέει και να υποστηρίζει και να τεκμηριώνει αυτά τα οποία λέει. Αυτή είναι η διαφορετικότητα. Υπάρχουν όμως συνάδελφοι βουλευτές που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν εύκολα στον δρόμο. Ας κοιτάξουν τις πράξεις του, να σου πω κάτι. Το να κοιτάς τον κόσμο στα μάτια. Έχει τύχει εσένα κάτι τέτοιο? Δηλαδή να βρεθείς κάπου με κόσμο και να σου πούνε τι είναι αυτά που κάνετε? Όχι, δόξα τω Θεώ, και να σου πω γιατί δεν λειτουργώ πάντοτε. Ξέρεις κάτι, είναι πολύ εύκολο να λειτουργήσεις με το δημόσιο συμφέρον, με το συμφέρον των πολλών και όχι με το συμφέρον των λίγων. Αν κυνηγάνε κάποιους, είναι γιατί ο κόσμος αισθάνεται ότι κυνηγάνε, ότι δουλεύουν για το συμφέρον των ολίγων και όχι το δικό του, του ελληνικού λαού. Να υπήρξαν κάποιοι γνωστοί σου ή να υπήρξε κόσμος που να σου είπε ότι κακώς ασχολήθηκες με την πολιτική. Ναι, το είπανε πολύ. Γιατί ναι. θεωρούν, ας πούμε, ότι ξαφνικά σου λέει και έχει βρωμιά, εσύ τι πας. Λέω, παιδιά, κάποιος να πάει να καθαρίσει τότε. Έτσι δεν είναι. Αν δεν αισθάνεται ότι είναι μια βρωμιά. Είναι και η δήλωσή σου αυτή, νομίζω, ότι κατεβαίνεις για να ανατρέψεις την κατάσταση, όχι για να τη διαχειριστείς. Αυτό είναι για την συνέντευξή σου στο Χωνί. Αυτό είναι για την υποψηφιότητά μου στην περιφέρεια. Ναι. Στην περιφέρεια. Γιατί η περιφέρεια δεν είναι βρώμικη, δηλαδή είναι καθαρή. Όχι, δεν κατάλαβες. Στην κεντρική σκηνή. Κατέβηκα με το που έλεγα, θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική για να κάνω τους πολιτικούς καλλιτέχνες. Λοιπόν, η ιστορία είναι ότι η περιφέρεια έχει ένα άλλο τελείως διαφορετικό επίπεδο. Δεν μιλάμε για βρωμιές, δεν μιλάω για την καθαριότητα εκεί. Άλλο η βρωμιά της πολιτικής, άλλο της κεντρικής εξουσίας, να το ονομάζουμε, και άλλο της περιφέρειας. Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή μέχρι στιγμής έχει μια διαχείριση. Εμείς πάμε να ανατρέψουμε όλο αυτό το σκηνικό και να μην κάνουμε απλώς διαχείριση, αλλά να ανατρέψουμε με νέα πράγματα, με νέες αντιλήψεις, με ένα άλλο όραμα και να αναδείξουμε στον κόσμο τις θέσεις της περιφέρειας, τι μπορεί να κάνει η περιφέρεια και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη μέσα από την περιφέρεια. Κάτι που δεν έχει καταφέρει. Το άλλο όμως που είπες πριν για ότι κατέβηκε στην πολιτική για να την ξεβρωμήσεις. Ναι, θέλω να πω κάτι ότι όταν λες 300 ότι είναι βρώμικοι, αισθάνομαι τον εαυτό μου ότι δεν είμαι βρώμικος, δεν μπήκα μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Μπήκα με καθαρή συνείδηση και ψυχή. Mm-hmm. Άρα δεν είναι 300, είναι 299. Αν μπορώ αυτό το 299 να μεγαλώσει το νούμερο, θα είναι καλό προς. Μπορεί. Μπορεί να μεγαλώσει. Μπορεί. Είναι θέμα του κόσμου. Είναι θέμα επιλογής. Δεν κακώς κρίνουμε, ξέρεις κάτι, πέφτουν και λένε καλλιτέχνη τώρα τι δουλειά θέλει στην πολιτική. Όλα τα επαγγέλματα έχουν θέση στην πολιτική όταν έχει πολιτική συνείδηση και πολιτική θέση. Από εκεί και πέρα είναι στον καθένα να κρίνει αν αυτός που θα τον ψηφίσει έχει θέση, έχει άποψη, μπορεί να διαχειριστεί τα πράγματα, μπορεί να αλλάξει, τι όραμα έχει. Όλα αυτά πρέπει να μετριώνται. Και όχι απλώς, εντάξει, εγώ ξέρω αυτό να τον ψηφίζω, ας πούμε, τόσα χρόνια. Θα σε πάω λίγο παλιότερα. Βέβαια. Είχες κάνει μια δήλωση πολύ σημαντική, την έχουν σημειώσει εδώ οι συνεργάτες μου. Είχες πει, νομίζω ότι βγήκα στο θέατρο για να κάνω τους άλλους να γελάνε, γιατί εγώ δεν γέλασα σαν παιδί. Ναι. Θέλω να σου πω κάτι και τότε. Αυτό διαβάζοντας το κάποιος, κατευθείαν του έρχεται στο μυαλό, τα δύσκολα παιδικά χρόνια. Δεν είναι μόνο κάτι αυτό. Δεν είναι αυτό. Είναι η πρώτη ανάγνωση. Η δεύτερη ανάγνωση που μπορεί να κάνει κάποιος είναι ότι, και το λέω και στα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το θέατρο, γενικά ό,τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, μην κοιτάνε το φως. Μην κοιτάνε την εύκολη λύση. Μην κοιτάνε τη λάμψη που υπάρχει στα πράγματα γύρω-γύρω. Να κοιτάξουν τον πυρήνα. Το μυστικό στη ζωή μας είναι να κοιτάμε τον πυρήνα των πραγμάτων. Τον πυρήνα των εσώψυχών μας, τον πυρήνα των σχέσεών μας, τον πυρήνα. Τι είναι αυτό που μας οδηγεί δηλαδή και μας δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο στα πράγματα. Θα έλεγα λοιπόν ότι εγώ δεν είχα διαβάσει θέατρο, δεν είχα δει θέατρο γιατί ήμουν στην επαρχία. Δεν είχα, αν θέλει, τη διάθεση ούτε για να βγω στο θέατρο για να βγάλω λεφτά, ούτε για να γνωρίσω γυναίκες, ούτε για να πάρω τη δόξα. Δεν με ενδιαφέραν αυτά τα πράγματα. Μου άρεσε πολύ αυτό που έβλεπα στους άλλους όταν τους έκανα και γελούσαν. Αυτό ήταν το κίνητρό μου και είπα: η περιουσία μου είναι τα δύο μου χέρια. Εάν κάτσω σε αυτή τη δουλειά,
θα το δείξει πορεία. Θα το δω δηλαδή στα μάτια των άλλων. Ξέρεις, η αυτοκριτική και η αυτογνωσία είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να έχει ο άνθρωπος, αλλιώς δεν προχωράει. Εντάξει, από την πρώτη στιγμή στην πρώτη μου δουλειά κατάλαβα ότι μάλλον αυτός ο χώρος. Του ταιριάζει. Μου ταιριάζει. Καλύτερα. Θέλει να μείνω. Και δόξα τω Θεώ, έμεινα για αρκετά χρόνια. Να σε ρωτήσω κάτι. Πρόσφατα φιλοξένησα σε αυτή την εκπομπή τον φίλο σου, τον Παύλο τον Κοντογιαννίδη. Ναι. Ο οποίος και αυτός είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Όσον αφορά το θέατρο ή γενικά τις δουλειές αυτή την εποχή για τους ηθοποιούς, εκείνος δήλωσε ότι επιλέγει να μην δουλεύει επειδή δεν πληρώνεται όσο θα έπρεπε να πληρώνεται. Συμβαίνει κάτι και σε σένα. Θα μου πεις, εσύ είσαι και βουλευτής και οι βουλευτές έχουν μια βουλευτική αποζημίωση που είναι καλά τα χρήματα σήμερα. Είναι 5-700. Απλώς το λέω ότι είναι 5-700. Αυτή είναι η βουλευτική αποζημίωση και αυτό είναι ο μισός που παίρνουμε. Δεν μαζί είναι λίγο υπερβολική η βουλευτική αποζημίωση. Σε σχέση με τι, είναι λίγη. Είναι λίγη. Θα σου λέγα, αλλά λίγο θα σου λέγα ότι είναι και το. Γιατί εδώ και χαίρομαι το θίγεις, παρότι πολλοί ενοχλούνται. Θα σου πω κάτι. Εάν κάποιος θέλει να κάνει το βουλευτή, είναι πολύ ευχαριστώ. Εγώ το ανοίγω τις πόρτες εδώ να κάνεις το βουλευτή. Και θα μου πεις εσύ πόσο πρέπει να αξίζει, να αμείβεσαι. Ναι, αλλά κάποιος θα έπρεπε να σου πω. Περίμενε. Ναι, ξέρω τι θα πει. Αυτό θέλω να σου πω κάτι. Το 586 που παίρνει, εκεί είναι και ένα αντιοσύμμα, εκεί είναι και η αδύναμη. Απλώς καταγράφω τα πράγματα. Αυτός που παίρνει 500 δεν είναι ούτε αποθεσία, ούτε από. Είναι λίγο ούτε τίποτα. Είναι. Όχι φιλοδόρημα, είναι χαστούκι. Είναι, του πετάς ψίχουλο. Του πετάς, ας πούμε. Είναι βασικό μισθό. Ναι, είναι ψίχουλο, είναι κοροϊδία. Δεν το συζητάω το 586. Εγώ θα σου έλεγα, αν σου είπα ο μισθός είναι 5-700. Εάν. Συν τα οποία μέσα υπάρχουν έξοδα γραφείου κτλ. Και όλα αυτά. Αλλά δεν είναι. Περίμενε, ναι. Ναι, πάμε παρακάτω. Mm-hmm. Συνεργάτη είναι άλλο. Μισθή, γιατί έχει ενοβλωθεί ο συνεργάτη του, ποιο καθένα μπορούσε να έχει. Δεν είναι και το θέμα. Μιλάμε ατομικά του βουλευτή. Εάν κατεβεί ο μισθό στου 2.000, λύνει το πρόβλημα του 586. Ρώτησε, εγώ σε ρωτάω. Εάν κατέβει ο βουλευτή. Αύριο εγώ πάω και υπογράφω, γίνομαι πρωθυπουργό και αυτό και υπογράφω και λέω 2.000 ο μισθό του βουλευτή. Ο 586 λύνεται το πρόβλημα του. Δεν λύνεται. Άρα αυτό ο κοινωνικό αυτοματισμό, αυτό θέλω να σου πω κάτι. Μεμονωμένα θα τα βλέπει. Εγώ μπορεί να λέω ότι είναι λίγα τα λεφτά με την έννοια. Και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ, γιατί μπορεί να το πάρουν και να πούνε ότι το λέω με κάποιο τρόπο, αλλά καταλαβαίνεις πώς το λέω. Mm-hmm. Ότι ο καθένας ζητάει πολύ περισσότερα για τον εαυτό του. Αλλά το 586 για μένα έπρεπε να είναι 2.500. Ο βασικός μισθός στην Ελλάδα έπρεπε να είναι 2.500. Ναι. Πουθενά δεν υπάρχει αυτό, Παύλο. Ναι, θα έπρεπε σου λέω να υπάρχει. Με συγχωρείς. Ο βασικός μισθός να μην βγαίνει καθηγητή στην Γαλλία είναι 3.000. 2.500 με 2.500 θα μπορούσε να είναι κάλλιστα ένας μισθός εργαζόμενου απλά για να μπορέσει να ζήσει, να μπορέσει να ψυχαγωγηθεί, να μπορέσει να βάλει στην άκρη, να μπορέσει να λειτουργεί σαν άνθρωπος. Εγώ αυτό λέω ότι θα έπρεπε να είναι. Εάν λοιπόν έχουμε και αυτό ότι είναι υπερβολικό, ποιος μου λέει λοιπόν ότι αυτό το 2,5 πλοίο χαϊκάλης είναι υπερβολικό, μαζί σου, καμία αντίρρηση, ποιος σου λέει ότι λοιπόν το 586 είναι επιτρεπτό όσο μπορεί να ζήσει άνθρωπος. Και να στο πάω και πιο χοντρά. Οι πολυτεκνοί που τραβάνε αυτή τη στιγμή τα πάνδυνα και που προσφέρουν στην εθνική οικονομία και στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, τους βάζεις να μένουν με 586 λεφτά, με 566 ευρώ, να ζήσουν, ας πούμε, ξέρω, και να. Να κάνει οικογένεια. Είναι δυνατόν. Ένα παιδί, ας πούμε, 586 και εμένα, μιλάμε για πάνω από 25. Κάτω από 25 ένα παιδί 23 χρονών, ας πούμε, με 450 ευρώ. Να βρει άλλη μια κοπέλα με 450-900 μαζί να κάνει οικογένεια. Καλά, σαφώς. Ούτε απ' έξω δεν περνάς. Σαφώς δεν γίνεται. Να πάμε όμως και στο άλλο. Απλώς θέλω να σου πω κάτι, ότι τα οικονομικά είναι στη σφαίρα, είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Το δημόσιο πρέπει να διέπεται από κάποιους κανόνες. Είναι άλλη τελεία η δουλειά του ανειδίκευτου εργάτη, άλλη δουλειά του βουλευτή. Είναι τελείως διαφορετικά. Και το λέω πραγματικά και σου λέω, ελπίζω να μην παρεξηγηθώ. Είναι μια πολύ σκληρή δουλειά, αλλά μην βλέπεις τον κοινωνικό αυτοματισμό. Απλούστατα, αν θες να καταδικάσεις κάτι, είναι ότι οι βουλευτές και οι δύο κυβερνητικοί έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν στον άλλον 586 ευρώ, ενώ δεν δίνουν στον εαυτό του το δικαίωμα να λειτουργήσουν και αυτοί με 586. Αυτή είναι η διαφορά. Και εκεί νομίζω θα πρέπει να εστιαστεί κάποιος, αν θέλει να εστιαστεί. Για πάμε και σε αυτό που σου είπα πριν για τους ηθοποιούς. Έχει τύχει να απορρίψεις δουλειές στο θέατρο, στην τηλεόραση, επειδή δεν αμείβονται όπως θα έπρεπε να αμείβονται. Σε σένα προσωπικά. Εγώ γενικά, να σου πω κάτι, την αλήθεια, μπορεί να έχω περάσει σαν ηθοποιός και τα λοιπά. Καλός, ξέρω κι εγώ, πες το πως θέλεις, δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Αλλά έχω δουλέψει με πάρα πολύ λίγα λεφτά. Με λίγα χρήματα. Ναι. Γιατί δεν ήξερα να πουλάω τον εαυτό μου. Κάποιοι άλλοι τον πουλάνε πάρα πολύ. Είχες πει κάποια στιγμή, γυρίζαμε σιριαλάκια μόνο για επιβίωση και εσωτερική κατανάλωση. Ναι. Το έχεις πει. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έκανες κάποια. Τι έπρεπε να κάνω τη δουλειά μας και δεν μπορούσα να διαλέγουμε. Δηλαδή, εγώ ζω από αυτή τη δουλειά. Κατά ψέματα.
Εγώ προσπαθούσα απλώς μέσα σε αυτό το οποίο έκανα να αναδείξω και να βγάλω ό,τι, από τη μήκα ξύγει, ό,τι μπορούσε. Αλλά πολλές φορές και βιντεοτενίες έχουμε κάνει και μπορεί μερικές να είναι καλές, άλλες είναι και για πέταμα. Πάνω εκεί όμως, πάνω στις βιντεοτενίες, έχτιζα ας πούμε, το μέλλον μου. Εγώ δούλευα γιατί έπρεπε να βγάλω πέντε να ζήσω, να έχω μια ασφάλεια, να κάνω κάτι, να πορευτώ δηλαδή στη ζωή μου. Ζούσα. Δεν είχα πλάτη μου ούτε πατέρα ούτε μάνα, τίποτα. Έχω μείνει ορφανός από μικρός και δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Δεν έχω κάποιον από πίσω μου να με συντηρήσει. Ο Παύλος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να το συντηρεί κάποιος. Για τον Κοντογιαννίδη. Ναι, ναι. Μπορεί να, εγώ δεν την έχω αυτή τη δυνατότητα. Εγώ μπορεί να. Και οπότε να μου πούνε αυτή για να επιβιώσω, πρέπει να πάω να δουλέψω. Τι να κάνω. Οποιαδήποτε δουλειά σου παρουσιαζόταν. Εκτός και ξεφεύγει από τα όρια της αξιοπρέπειας. Οποιαδήποτε δουλειά πάνω στο κομμάτι του. Και νύχτα έχω δουλέψει και μπουζούκια έχω δουλέψει και τα πάντα έχω κάνει για να πρέπει να επιβιώσω. Τι να κάνω. Υπήρξε κάποια στιγμή στη ζωή σου που είχες πραγματικά μεγάλη δυσκολία οικονομική, δεν μπορούσες να πληρώσεις για παράδειγμα το ενοικιό σου. Όχι, το ενοικιό πάντα το πλήρωνα γιατί θα ήμουν συνεπής υποχρέωση μου. Αλλά αν θες να με ρωτήσεις. Επί της ουσίας πραγμάτων θα ήθελα να σου πω κάτι. Έχω πεινάσει πολύ στη ζωή μου. Έχω πεινάσει πάρα πολύ στη ζωή μου. Και αυτό το λέω με έναν τρόπο. Ότι εγώ κατανοώ κάποιον, αυτή είναι η διαφορά μου και μην μένουμε σε τετριμένα πράγματα, μισθούς και φασαρίες. Ότι κάποιον που λέει ένα πατέρα, ένα παππού που δεν έχει να δώσει το παιδί του και στο εγγόνι του, εγώ το καταλαβαίνω. Στη σημερινή εποχή, γιατί έχω πεινάσει και σε άλλες εποχές. Αλλά στη σημερινή εποχή να υπάρχει παιδί το οποίο να πεινάει είναι έγκλημα. Και είναι δολοφόνοι και επικοινοί εγκληματίες όσοι έχουν συλλειτουργήσει ώστε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο σήμερα η ελληνική κοινωνία. Εγώ κατανοώ το γιατί έχω πεινάσει. Ξέρεις τι να κάνεις μεγάλο Σάββατο με τη γανιτά αυγά. Για δεν είχες την άλλη μέρα να κάνεις κρέας, ούτε μαγειρίτσες, ούτε τίποτα. Και την άλλη μέρα, αν θες, ήταν. Ποια εποχή ήταν αυτό, Παύλο, αν θυμάσαι. Ήταν από την. Μετά το θάνατο πατέρα μου το 69. Μέχρι το έφτασε μέχρι το 80 που ήμουνα στην πήγα Φαντάρος και μετά που βγήκα. Ήταν μια χρονιά που δεν θα ήθελα να θυμάμαι. Την πείνα με την έννοια της πείνας. Ναι, όταν είσαι 11 χρονών παιδί, ας πούμε, ξέρω, και εγώ τα έχω πει, μπορεί να μην τα λέω, ξέρεις κάτι, αισθάνομαι περίεργα να από αυτή την ιστορία, είναι ότι απλώς εγώ το μόνο έχω να σου πω αυτό το πράγμα, ότι κατανοώ τον άλλον που πεινάει, που δεν ξέρει τι πάει να πει, να έχει να βάλει στο τσουκάλι του ένα πατάτες. Γιατί κάποτε έτρωγα πατάτες με βούτυρο. Αυτό ήταν το φαγητό. Πατάτες με βούτυρο και φέτα. Αυτό ήταν το φαγητό. Κολοκυθάκια βραστά με πατάτες. Με τυρί φέτα. Αυτό ήταν το φαγητό για μεσημέρι, μισομή. Αυτά ήταν τα φαγητά. Σήμερα δηλαδή. Σήμερα δεν ξέρω πώς τα ζουν, αλλά όσοι μπορεί να φανταστούν ότι μπορεί να γίνουν σε αυτή την εποχή, ίσως με καταλάβουν. Όπως καταλαβαίνω κι εγώ πώς είναι σήμερα μια μάνα να μην έχει να δώσει το παιδί της. Κάτι το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί μέσα στη Βουλή. Οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Ξέρεις κάτι, δεν είμαι. Δεν έχουν καταλάβει δεν είμαι, ποτέ. Ναι, δεν είμαι βουλευτής αυτού του περιεχομένου. Είναι προς τιμή σου να το λες αυτό. Είναι προς τιμή σου να το λες αυτό. Δεν είναι θέμα τιμής ή όχι οτιδήποτε. Είναι απλώς καταγράφει μια αλήθεια. Εγώ δεν βγήκα. Μαγκάλιασα ο κόσμος 35 χρόνια στη δουλειά και προσπαθώ, επειδή πιστεύω στον νόμο της ανταπόδοσης, ότι πρέπει να του επιστρέψω αυτή την αγάπη κάνοντας πράγματα για τον ίδιο. Γιατί μέχρι στιγμής όλοι οι περισσότεροι λειτουργούν υπέρ, αν θέλεις, των συμφερόντων των ολίγων. Ενώ η κοινωνία τους έχει επιλέξει και τους έχει δώσει μια θέση για να μπορούν να παίρνουν τα 5-700 ή οποιοδήποτε έχει παίρνουν νόμιμα ή παράνομα, η ουσία είναι ότι δεν κοιτάνε τους πολλούς, κοιτάνε τους λίγους. Αυτή είναι η διαφορά. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Να φύγουμε από αυτό και να πάμε στο θέλεις. Σήμερα πάλι και να σε ρωτήσω γιατί στην περιφέρεια Αττικής. Γιατί καταρχάς να ξέρεις υποψηφιότητά μου, θα πιάσω τώρα με πας αλλού. Υποψηφιότητά μου ξεκίνησε από το να ήμουν. Υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας. Λόγω ότι είμαι γεννημένος στο κατάκολλο της Ηλίας, στον Πύργο, και μεγαλωμένος στην Πάτρα. Άρα ήξερα δύο περιοχές από τις τρεις, δεν ήξερα την Ετώλα Καρνανία. Και θα μπορούσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, να θέσω υποψηφιότητα εκεί. Με το πρότεινο κόσμο, το Αγίου Χαραλάμπου, να κατέβει στον Πύργο. Και το είπα, παιδιά, δεν γίνεται, δεν μπορώ να ξυπνωθώ, δεν μπορώ να αλλάξω τη ζωή μου. Μένω στην Αθήνα, δεν γίνεται να κατέβω κάτω. Και όταν τέθηκε εδώ πέρα θέμα στην Αθήνα, όλες οι συντονιστικές μαζεύτηκαν και είπαμε: θέλουμε το Χαϊκάλι για υποψηφιότητα, αφού μπορεί να κάνει και εδώ κάποια πράγματα. Η Αττική για μένα έχει μια ιστορία, είναι ο τόπος που μένουμε, είναι το σπίτι μας, είναι η ζωή μας. Μιλάω για τη μισή Ελλάδα, έτσι, δεν μιλάω για μια απλή περιφέρεια. Έτσι μπήκε η υποψηφιότητα. Και στις βουλευτικές και σε αυτές, ο κόσμος με έβαλε ουσιαστικά στην υποψηφιότητα. Δεν κατέβηκα μόνος μου, γεια σας, ήρθα να γίνω βουλευτής. Άρα, άμεσα πράγματα τα οποία θα κοιτάξεις. Βάζω το θα μπροστά, γιατί υπάρχουν ναι, πολλά εμπόδια στη μέση. Σωστό. Άμεσα, ένα, δύο, και έχω δύο, κάνει ολόκληρο πρόγραμμα και έχω εξηγήσει. Τα οποία βλέπεις αυτή τη στιγμή ότι έχει ανάγκη η Αττική. Να τα πούμε. Ναι. Το πρώτο πράγμα που έχω να πούμε είναι οι αυτοδιοικητικές προτάσεις. Δηλαδή, όταν θα κάνεις κάτι, πρέπει να έχεις αυτοδιοικητικές προτάσεις. Τι θες να κάνεις για να κοιτάξεις την αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν πολλά εμπόδια.
Αυτά που δεν ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχουν πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες χρειάζονται για να λυθούν προβλήματα για την περιφέρεια, για να. Μια βασική τομή η οποία μπορεί να γίνει και είναι θέμα κυβέρνηση, αλλά μπορεί να πιέσει και ο κόσμος, είναι η κατάργηση της αποκεντρωμένης διοίκησης. Δεν προσφέρει τίποτα. Είναι ένα καπέλο πάνω στον Περιφερειάρχη, τον ερετό Περιφερειάρχη. Υπήρχε στο μοντέλο όταν υπήρχαν οι δοτοί νομάρχες και εξυπηρετούσαν αυτού τον έλεγχο της πολιτείας πάνω σε αυτούς. Τώρα δεν υπάρχει. Είναι ερετός. Η διαφάνεια εδώ συζητάμε ότι είναι κάτι. Δεν μιλάω για τον έλεγχο, προς Θεού μου παρεξηγηθώ. Ο έλεγχος είναι κάτι ο οποίος γίνεται με διαφάνεια και μπορεί να γίνει όποτε θέλει και δεν το συζητάω. Απλώς η αποκεντρωμένη διοίκηση δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξη σήμερα. Δημιουργεί περισσότερα εμπόδια. Ωραία, το ένα κομμάτι είναι αυτό, να καταργήσεις την αποκεντρωμένη διοίκηση. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Όχι, γενικότερα το λέω σαν. Αλλά υπάρχουν και άλλα θετικά. Μας παρακολουθεί κόσμος από την Αττική. Ναι. Να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα είναι το πρώτο πράγμα, λοιπόν, η ενημέρωση είναι και πριν και μετά. Αλλά λέω μετά. Αν μας ρωτάνε και για το, και για το ΧΙΤΑ. Ναι, θα σου απαντήσω σε όλα. Δεν έχω σε όλα. Λοιπόν, για το θέμα, λοιπόν, της ενημέρωσης. Κάθε 6 μήνες θα υπάρχει μια εβδομάδα η οποία θα είναι 8 αντιπεριφέρειες είναι. Έτσι, 8 μέρες, λοιπόν, λέω μια εβδομάδα, 8 μέρες. Σε κάθε περιφέρεια, αντιπεριφέρεια, αν το πω έτσι, δυτικός τομέας, βόρειος τομέας, νησιά, από αυτά, θα γίνεται μία ενημέρωση για τα έργα τα οποία γίνονται, προωθούνται ή δεν προωθούνται, εντάσσονται ή απεντάσσονται από το πρόγραμμα, τι δυσκολίες υπάρχουν, θα ενημερώνουν το κόσμο. Θα γίνεται μία λαϊκή συνέλευση. Με παρουσία του κόσμου, παρουσία της περιφέρειας με τους περιφερειακούς συμβούλους και ταυτόχρονα και παρουσία των βουλευτών της περιοχής, ώστε να γίνεται μια ανοιχτή συζήτηση και οι βουλευτές που εκφράζουν την κοινωνία να παίρνουν την επιλογή, την επιταγή του κόσμου στα θέματα τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε, τους βάζουμε συνένοχους δηλαδή και συμμέτοχους για να μπορούν να ενοχλήσουν την κεντρική και εξουσία με νομοθετικές ρυθμίσεις προς όφελος των πολιτών της κάθε περιοχής. Άρα το ένα κομμάτι είναι αυτά τα έργα και η συμμετοχή του κόσμου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι τα έργα εξαρτιόνται πάντα από τους δημάρχους. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω, λοιπόν, είναι την άλλη μέρα, είναι θα καλέσω και τους 66 δημάρχους και θα τους πω. Κάποιοι. Στους 66 δημάρχοι. Mm-hmm. Ναι, όταν είναι το καλό εγώ. Κάποιοι από εσάς έχετε πάρει πάρα πολλά έργα και κάποιοι έχουν πάρει λιγότερα. Mm-hmm. Δεν εξετάζω γιατί. Μπορεί να ήταν θέμα γνώσης, εμπειριών, αυτών. Κάποιοι έχουν μείνει πίσω. Είτε γιατί δεν τα έχουν βρει, είτε γιατί έχουν οριμάσει τα έργα, είτε γιατί δεν έχουν οριμάσει τα έργα, είτε γιατί δεν έχουν τις τεχνικές υπηρεσίες. Θα πρέπει, λοιπόν, να κληθούν όλοι όσοι έχουν τις γνώσεις και τις τεχνικές υπηρεσίες να βοηθήσουν αυτούς οι οποίοι δεν έχουν έργα πάρει στην κατοχή τους, σαν Δήμοι. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει μια ομοιογενής εικόνα της περιφέρειας Αττικής και όχι μεμονωμένες. Δηλαδή, ο δυτικός τομέας βλέπει σε πόλια, βλέπει λιώσια. Ήλιο, Καματερό, Ελευσίνα, αυτά κτλ. Είναι οι Αχαρνές. Είναι υποβαθμισμένες περιοχές. Δεν έχουν αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε να αξιοποιηθούν. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα κομμάτι το οποίο θα δώσουμε ένα βάρος. Το άλλο είναι η καθημερινότητα των πολιτών. Πώς θα βελτιωθεί μέσα από την παρουσία μου στην. Εκεί εντάσσονται πολλά πράγματα. Είναι από τα δέσποτα ζώα τα οποία έχω κάνει σημαία, γιατί πρέπει να σταματήσει αυτό το φαινόμενο και μπορεί να γίνει. Δηλαδή, η προστασία των αδέσποτων ζώων για μένα είναι σημαία. Και πρέπει να το τηρήσουμε, είναι στην καθημερινότητα, τα αμαία. Και μάλιστα έχω κάνει πρόταση τα προσφυγικά στην Αλεφόρο Αλεξάνδρας, να, επειδή είναι μικρές πολυκατοικίες, μικρά κτίσματα, να γίνει εκεί πέρα όλος αυτός ο χώρος, ένας χώρος διεκπεραίωσης υποθέσεων των αμαία, άθλησης, ψυχαγωγίας και δημιουργίας. Δηλαδή είναι εμπόριο που κάνουν τα παιδιά κτλ. Να διαμορφωθεί ένας χώρος που να γίνεται και άθληση και να είναι τα παιδιά μαζεμένα, να βλέπει το άλλο, να μιλάνε, να υπάρχει επαφή. Μην είναι το ξεχωριστά τα παιδιά, τα αμαία στο σπίτι του το καθένα και να μην έχει επικοινωνία και να αισθάνεται ότι είναι κλεισμένο σε ένα κόσμο. Πάμε στο γραμματικό, το θέμα με τα σκουπίδια. Πάμε στο γραμματικό, να ξέρει, καταρχά έχει κηρυχθεί παράνομη η περιοχή. Το κλιματικό δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο γραμματικό. Υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα σε όλε τι μετρήσει, όλα τα. Η Κερατέα η ίδια που έχει δημιουργηθεί το μεγάλο θέμα μετά τη μάχη της Κερατέας, η γνωστή των 128 ημερών. Και κέρδισαν οι άνθρωποι, για να μην μείνουν στα λόγια, προχώρησαν, έκαναν μελέτες, πήγαν στο εξωτερικό, είδαν εργοστάσια και κατέληξαν, ας πούμε, σε ένα μοντέλο το οποίο εξυπηρετεί και αυτό και συνάδει και με τις δικές μου θέσεις. Ότι τα σκουπίδια πια, επειδή έχω πάει και είμαι από τους λίγους, να μπορεί να μην έχει πάει και κανένα στα ΧΙΤΑ κάτω στα Λιώσια, έχω πάει και τα έχω επισκεφθεί και έχω δει και τα προβλήματα και είδα πώς γίνεται όλη η διαδικασία των σκουπιδιών. Έχω να πω ότι αυτή τη στιγμή το θάψιμο των σκουπιδιών, των απορρίτων, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εκεί. Είναι τελειωμένη. Εκεί τελειώνει, σε ένα χρόνο τελειώνει. Και το θέμα είναι ότι υπάρχει μια έλλειψη εγρήγορσης της κυβέρνησης και του Περιφερειάρχη στο ότι σε ένα χρόνο τελειώνει. Τι κάνουμε? Ήδη οι μελέτες έπρεπε να έχουν ξεκινήσει. Ανταυτού, και εδώ θέλω να σταθούμε γιατί είναι πολύ ενημερωτικό το κομμάτι για τα σκουπίδια και θέλω να ενημερώσω τον κόσμο. Έχει κάνει δημοπράτηση ο κύριος Γουρός
για 4 φαραωνικά εργοστάσια, τα οποία θα χωράνε γύρω στα 2 εκατομμύρια τόνους σκουπίδια το χρόνο. Να καίγονται. Ναι. Να καίγονται, να μπαίνουν για επεξεργασία. Επιχειρηματίες αυτών των εργοστάσεων. Ναι, δοσμένα σε έναν επιχειρηματία. Δεν μένω εκεί. Μένω στο διατάφτα. Ότι τα σκουπίδια αυτή τη στιγμή έχουν πέσει από τα 2.450 τόνους, 2.450.000 τόνους, έχουν πέσει στο 1.900. Κοινοτικές οδηγίες λένε ότι μέχρι το 2020 πρέπει να έχουμε το 50% των σκουπιδιών, πρέπει να πηγαίνει, να γίνεται διαχωρισμός στην πηγή και να πηγαίνει για ανακύκλωση. Και το υπόλοιπο από τα οργανικά μέχρι το 2015 5% και μέχρι το 2010 10% από τα οργανικά απόβλητα. Τα κρέατα, τα μαρούλια, τα ντομάτες, αυτά που πετάμε τα οργανικά, έτσι. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αν πάμε σε αυτό το επίπεδο, τα 4 εργοστάσια τα φαραωνικά θα πρέπει να αναγκαστούν να κάνουν εισαγωγή σκουπιδιών για να λειτουργήσουν και να δημιουργούν, να παράγουν αυτό το οποίο να παράγουν. Ταυτόχρονα όμως δεν παράγουν καμία ενέργεια. Έξω από το βιαέριο το οποίο χρησιμοποιείται και είναι πάνω σε χτισμένες περιοχές εκεί, δηλαδή αν πάρει στο Χιτά κάποιος θα δει ότι παρότι τα θάβει στα σκουπίδια, υπάρχει το μεθάνιο, το βιαέριο που λέμε, που βγαίνει από τα σκουπίδια, παρότι είναι θαμμένα. Αυτό το εκμεταλλεύεσαι και το κάνεις ηλεκτρική ενέργεια. Εγώ μιλάω ότι με συνεχή χρήση, σε μία μέθοδο η οποία είναι τώρα η αεριοποίηση, από την πολύ ζέστη αεροποιούνται τα υλικά, τα απόβλητα, αυτή μπορεί να δώσει θερμική και ηλεκτρική ενέργεια. Φαντάζεσαι λοιπόν ότι αν υπάρχουν εργοστάσια διακοινωτικά, δηλαδή η κερατέα λέει θα πάρω ένα εργοστάσιο το οποίο να το κάνω σε ένα χώρο το οποίο θα δώσουν οι κάτοικοι, θα μας πούνε οι κάτοικοι που θα πάει να γίνει. Αν δεν μπορούν να υπάρχουν τα βιοπά, που είναι περιοχές οι οποίες είναι βιομηχανικές και μπορούν να λειτουργήσουν εκεί, και να πάμε και να πούμε ότι εμείς μαζεύουμε τα σκουπίδια της Λαβριωτικής, τα σκουπίδια του Σαρωνικού και όποια άλλη περιοχή και θέλει, να είναι εργοστάσιο γύρω σε 100.000 τόνους σκουπίδια το χρόνο, το οποίο θα επεξεργάζονται και θα αποδίδουν θερμική και ηλεκτρική ενέργεια, που σημαίνει αυτό θα έχουν ζεστό νερό και θέρμανση όλο το χειμώνα, ναι, ζεστό νερό το καλοκαίρι, και ηλεκτρική ενέργεια να ηλεκτροδοτείται η περιοχή. Καταλαβαίνεις δηλαδή γιατί μιλάμε. Ωραίες προτάσεις αυτές. Όχι, δεν είναι προτάσεις, είναι θέσεις. Δηλαδή τα εργοστάσια αυτά, ναι, υπάρχουν στο εξωτερικό. Εμείς γιατί δεν μπορούμε να μένουμε το Χιτί και το Χιτά? Καταρχάς, να κάνω μία παρένθεση για όσους μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κοινοτική οδηγία αυτή τη στιγμή, την οποία θα ψάξω να βρω στη Βουλή, ότι ο περιφερειακός σχεδιασμός τον θεωρούν στον αέρα. Είναι στον αέρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή αυτό που λέμε το Χιτί, δηλαδή η υγειονομική ταφή απορριμμάτων, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Βλέπω, ρωτάει ο κόσμος, ναι, τι θα γίνει και με τους μετανάστες. Ο Περιφερειάρχης έχει ρόλο εδώ. Μπράβο. Εδώ λοιπόν το μεταναστευτικό είναι δουλειά της αποκεντρωμένης διοίκησης. Αυτή δίνει άδειες. Έρχομαι εγώ και λέω, κατάργηση λοιπόν της αποκεντρωμένης διοίκησης και οι αρμοδιότητες να είναι στην περιφέρεια. Το οποίο σημαίνει ότι τις άδειες θα τις κρίνει κατευθείαν η περιφέρεια και θα μπορεί να ξέρει περίπου τον έλεγχο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για Τέμενος στην Αθήνα και δεν έχει μας πει ο κύριος Δένδιας πόσοι μουσουλμάνοι υπάρχουν στην Αθήνα. Μα δεν γνωρίζει κανείς. Κανένας δεν γνωρίζει. Και πώς θα φτιάξουμε Τέμενος? Μα δεν μπορείς να. Άρα λοιπόν, σωστά ρωτάει για το μεταναστευτικό. Λοιπόν, να δεν κάνεις καταγραφή, όταν στα 2.000 συλλήψεις οι οποίες είχε κάνει, το 92% βρέθηκε με χαρτιά, τα οποία είναι χαρτιά τι? Σου δίνω το άσυλο, δηλαδή ότι είναι μέχρι να εξεταστεί η υπόθεσή σου. Βρεθήκαν όλοι με χαρτιά. Και το οποίο διαιωνίζεται. Περνάει, αυτό κτλ. Και μένει συνέχεια. Αυτό λοιπόν για να λυθεί, πρέπει να οριοθετήσεις, να καταγράψεις και να πεις μέχρι εδώ. Και μετά θα ακολουθήσει ένα άλλο παιχνίδι με την κάρτα εργασίας. Μέσα στα πλαίσια τα οποία θα κάνω, ότι εργοδότης, ο οποίος δεν προσλαμβάνει άνθρωπο χωρίς πράσινη κάρτα εργασίας που να το έχει δοθεί, θα έχει τις ίδιες συνέπειες με τον εργαζόμενο. Να πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις. Μπορεί να χτυπηθεί το μεταναστευτικό και να λυθεί το μεταναστευτικό. Είναι θέμα βούλησης. Θα γυρίσουμε στην περιφέρεια και στις προτάσεις αυτές. Να πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις. Αν και τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν λίγο τα ποσοστά των ανεξάρτητων Ελλήνων πεσμένα. Μπορεί να μην πιστεύει στις δημοσκοπήσεις. Όχι, γενικά δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Θα σε τεκμηριώσω όμως και τα λοιπά. Υπάρχει όμως ένα πολιτικό σενάριο που ακούγεται για τις εκλογές που έρχονται. Είναι μια ενδεχόμενη συνεργασία των ανεξάρτητων Ελλήνων με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο ή μάλλον θα πίστευες σε μια τέτοια συνεργασία? Κοίταξε να δεις κάτι. Οι συνεργασίες γίνονται για να υπάρχει ένα σκοπός. Εγώ θα σου λέγα ένα πράγμα. Ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοδύναμος. Αυτοδύναμος. Σου βάζω λοιπόν, για μένα θα έπρεπε να συνεργαστεί με κάποιο άλλο κόμμα. Γιατί? Γιατί πρώτον δεν έχει εμπειρία της διακυβέρνησης και δεύτερον, αν τους στήσουν με τις ιδέες και τις θέσεις που έχει, αν τους στήσουν ένα εθνικό θέμα, τα Σκόπια, την Κύπρο, Θράκη, τι θα κάνει?
Εάν ξαρχίζει και μπαίνει σε μια λογική, η λογική γνωστή του ΣΥΡΙΖΑ στα εθνικά θέματα που για μας είναι κόκκινες γραμμές, δεν αγγίζουμε έτσι. Δεν διανοούμαστε εμείς τη θέση Μακεδονία για τα Σκόπια, ούτε τη Θράκη με το διπλή, να το κάνουμε εθνική μειονότητα από θρησκευτική, είτε τα ιστορία με την Κύπρο κτλ. Εκεί τι γίνεται. Εκεί θα κάνει η κεντροαριστερά, θα πέσει την άλλη μέρα και θα ξανακάνει να δει κυβέρνηση μετά από 70 χρόνια. Άρα λοιπόν το κομμάτι που πρέπει να δούμε είναι να προτάξουμε το εθνικό συμφέρον. Αν προτάξουμε αυτό, θα έρθουμε και θα πούμε τι συμφέρει για τον τόπο και πώς θα. Αν κινηθεί η ΣΥΡΙΖΑ μοναχώς στον γνώμα το εθνικό συμφέρον, καμία αντίρρηση να δούμε το πρόγραμμά του. Το ζητούμενο είναι αν έχει τις δυνατότητες και από εκεί και πέρα η συνεργασία μας, εμάς τα οικονομικά θέματα είναι τελείως διαφορετικές. Έχουμε άλλη αντιμετώπιση. Καταρχάς, η ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν ξέρει περίπου τι θα κάνει με τα οικονομικά. Τι μία λέει. Λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ το 5%. Δεν λες όχι. Μα θα σου εξηγώ ότι βάζω πρώτα το εθνικό συμφέρον. Μα πρόσεχε, πού είναι το δύσκολο να. Άμα ήταν για το εθνικό συμφέρον. Βέβαια, και το συζητάς. Θα υπήρχε, ένα θέμα, βεβαίως, να τα συζητήσω. Δεν και με τη Νέα Δημοκρατία θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, όχι όμως με τη Σαμαρά. Και γιατί το εννοώ αυτό και γιατί το λέμε. Γιατί Σαμαρά και Βενιζέλος έχουν συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις. Δεν βάζω στο όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο ίδιο πακέτο με τον Σαμαρά. Ούτε με τον Γεωργιάδη, ούτε με τον Βορύ, ούτε με κανέναν άλλον. Αυτοί εξυπηρετούν κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές. Ο Βενιζέλος εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Εδώ έφτιαξε ένα άλλο καινούργιο κόμμα για να κάνει, ας πούμε, την ελιά για να γλιτώσει το αφημί. Α, γι' αυτό έγινε η ιστορία. Το ποτάμι. Το ποτάμι θα κάποια στιγμή να μας πνίξει να μόνος, δηλαδή μιλάμε για το γέλιο της αρκούδας. Εγώ θα σου πω κάτι, το καλύτερο δείγμα για τις δημοσκοπήσεις, ξέρεις ποιο είναι. Εσύ βγαίνεις έξω, δίπλα σου. Στον τον κόσμο γύρισες και πες ποτάμι. Συναντάς 15%, 10% κόσμου και σου λέει το 10% των 100 που ρωτάς σου λένε για το ποτάμι. Εάν το συναντήσω αυτό στον δρόμο θα πω ρε παιδιά, ναι, έχει ρεύμα. Ε, αφού δεν το ζούμε, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι. Με το, κοίταξε, ότι το ποτάμι είναι άνθρωπος της τηλεόρασης. Εδώ είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές αυτές συγκεκριμένα. Και δεν το παίρνω πίσω στον ένα τον άπαντα αυτό που λέω. Και το λέω για να τα ακούσει και φθαρσός ο κόσμος. Είναι οι πιο σημαντικές εκλογές στην ιστορία του τόπου. Διότι, εάν συνεχιστεί μια τέτοιου είδους πολιτική, τους δίνει το έναυμα να συνεχίσουν ασίδωτα να κάνουν ό,τι θέλουν, οι ευρωπαϊκές δεύρε, οι ευρωεκλογές που είναι και το μεγάλο ζητούμενο, και να μην πέσουν στην παγίδα του ποταμιού, γιατί είναι το πιο συστημικό κόμμα το οποίο υπάρχει. Είναι το πιο συστημικό κόμμα το οποίο υπάρχει, άστο και τα λοιπά, είναι όλοι μέσα ένας και ένας. Λοιπόν, το πρώτο, το δεύτερο, είναι ότι οι ευρωεκλογές αυτές σηματοδοτούν την προσπάθεια της. Της Γερμανίας και των γύρω περιοχών που είναι δυνατοί του Βορρά να κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης. Αυτό που έχω πει εγώ κάποτε και γελάγανε ότι για να γίνει η Ένωση της Ευρώπης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης χρειάζεται πολιτισμική ένωση, διότι άλλη κουλτούρα, η δικιά μας, άλλη του Πορτογάλου, άλλη του Ισπανού, άλλη του Νορβηγού, του Φιλανδού κτλ. Έχει μια βάση. Δεν μπορούν να ενωθούν αυτές για να γίνει λοιπόν ένα ενιαίο κράτος. Θα πρέπει να πάμε σε ενιαίες οικονομίες. Οι ενιαίες οικονομίες όμως δεν μπορούν να λειτουργήσουν έτσι. Διότι είναι διαφορετική κουλτούρα. Ο άλλος μπορεί να δουλεύει γιατί έχει νύχτα να πάμε πάνω και να δουλεύει 50 ώρες. Ο Έλληνας δεν μπορεί να δουλεύει. Δεν μπορεί να αισθάνεται. Ωραία, δουλεύει ποτάμι. Πρόσεξε. Ας το ποτάμι έχει φαγωθεί με το ποτάμι. Λέω, όπως είπες εσύ, αν το ποτάμι δεν έχει ρεύμα. Βρε, το ποτάμι δεν έχει ρεύμα. Στο λέω εγώ δεν έχει ρεύμα. Η Χρυσή Αυγή. Μην κοιτάς και τι. Η Χρυσή Αυγή θα κρυθεί εκ των πραγμάτων. Υπήρχε ένα ρεύμα στη Χρυσή Αυγή, αλλά η Χρυσή Αυγή να πούμε θα πάει εκεί που να πάει. Ένα λόγο που ο κόσμος θα καταλάβει αν συνεχίζει να την πιστεύει. Γιατί εγώ δεν έχω πρόβλημα με τη Χρυσή Αυγή. Εγώ θέλω να ακούσω προτάσεις από τη Χρυσή Αυγή. Μέχρι στιγμής ακούω να πούμε τσαμπουκάδες, βρισίματα, αυτό, να τους φάμε, να τους δείξουμε. Μαγκής, ωραία. Για την οικονομία, για την παιδεία, για να κεφαλοποιήσει τραπεζών, για το πώς θα προχωρήσουμε αύριο. Για τις γερμανικές αποζημιώσεις, για τα πάντα. Δηλαδή, για την ανεργία, για τους πολύτεκνους, τι θα κάνει, πώς θα βρούμε χρήματα. Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, πώς θα γίνει. Δεν το έχω ακούσει από τη Χρυσή Αυγή. Την υπόθεση Μπαλτάκου, πώς την κρίνεις. Η υπόθεση Μπαλτάκου είναι ένα θέμα το οποίο αποδεικνύει ξαφνικά. Η δημοκρατία χάνει από αυτά. Γιατί μπερδεύεται ένα κόμμα που σου είπα, ένα συστημικό κόμμα όπως ήταν η Χρυσή Αυγή, γιατί ποτέ δεν πίστευε ότι ήταν συστημικό κόμμα. Ένα συστημικό κόμμα μιλάει και αν ας πούμε, μην παραδεχθούμε, μην μπούμε τώρα σε σκέψεις ότι ο Μπαλτάκος λειτουργούσε αυτόνομα και ότι δεν εξέβρασε τον Σαμαρά. Και εγώ πιάνω την κουβέντα. Όταν ο Δένδιας είπε ο Σαμαρά στην Αμερική. Με τσακίσατε, με κοροϊδέψατε, με προσβάλατε με αυτό, αυτά τα λόγια τα οποία τέλος πάντων είπε για τον Δένδια και τον Αθανασίου. Τι εννοούσε? Ότι του είχαν υποσχεθεί ότι θα τους πάμε μέσα. Και στο πρόσωπο εγώ του Κασιδιάρη και της Χρυσής Αυγής, δεν βλέπω τη Χρυσή Αυγή μόνο και τον Κασιδιάρη. Βλέπω οποιοδήποτε χ κόμμα θα μπορούσε να ήταν.
Και η κουβέντα του Κουβέλη ότι του έλεγε, ας πούμε, ξαφνικά εμένα, μην μας κάνει το Ζόρικο για θα κάνουμε συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή, σηματοδοτεί και αυτό κάτι. Δεν μπορεί να βγει ένας αρχικός κόμματος και να λέει ψέματα. Δεν θέλω να πιστεύω ότι λέει ψέματα. Άρα θεωρείς χαμένη τη δημοκρατία. Θεωρώ λοιπόν χαμένη τη δημοκρατία, χαμένο το παιχνίδι παραπληροφόρηση του κόσμου σε ένα συστημικό. Εγώ έχω πει σε ανίποτο χρόνο. Θέλω να μας εντάξουν σε ένα κομμάτι ένταση. Εγώ κάνω και ερώτηση η οποία δεν απαντήθηκε ποτέ στον Πρωθυπουργό. Γιατί αν η χώρα οδηγείται σε fail state κατάσταση. Αποτυχημένου κράτους. Γιατί όλες οι ενδείξεις πάνε προς τα εκεί. Απλώς του είχε κάτσει, περίμενα ότι ο Έλληνας θα αντιδράσει. Και μέχρι στιγμής ο Έλληνας δεν έχει αντιδράσει. Έκανε τέτοια ερώτηση στον Πρωθυπουργό και περίμενε να σου απαντήσει ο Σαμαράς. Εντάξει, εγώ οφείλω να κάνω τις ερωτήσεις. Αυτή είναι η δουλειά μου. Κάνω κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τώρα από εκεί αν δεν έρχεται ο Σαμαράς να απαντήσει, πρόβλημά του. Αλλά η ερώτηση έγινε. Την ξέρουν, έχει βγει και στα social media με τον αριθμό κατατεθειμένο κτλ. Δεν ήρθε ποτέ. Το θέμα είναι ότι βλέπουν μια πορεία μια χώρα η οποία πάει προ τα εκεί. Διότι μια χώρα η οποία ξαφνικά έχει 2 εκατομμύρια ανέργου, 2.700 συνταξιούχου, 500.000-600.000 αμαία. 2 εκατομμύρια μετανάστε, του ξέχασε. Ναι, εντάξει, άσου μετανάστε. Μετανάστε είναι σε άλλο κομμάτι. Λέω για αυτού οι οποίοι παράγουν εδώ, για του Έλληνε. Και θέλουν να πούμε ότι δεν μπορούμε να λύσουμε προβλήματα. Είσαι καλά. Με τον Υπουργό Υγεία θυμάμαι ότι παλιότερα είχατε ένα θέμα. Ναι. Υπάρχουν πράγματα που έχει. Για το 586. Mm-hmm. Γι' αυτό που με ρώτησε με το μισθό, γι' αυτό είχαμε τσακωθεί. Mm-hmm. Πώς εμείς και ξαφνικά το γύρισε την μπάλα και να μου πει ότι εμείς δεν είναι δημόσιο, ας πούμε, εξωτερικό. Το 586 δεν ανοίγει για τους δημόσιους υπαλλήλους. Και πώς εμείς που είμαστε βουλευτές του δημοσίου μπορούσαμε να κάνουμε εμείς για 586. Αλλά και του ιδιωτικού το βάζει. Και εκεί είχαμε σκοτωθεί για τα 586. Όταν τον ρώταγα πώς μου πέταγε την μπάλα στην κερκίδα. Πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος σήμερα με 586 ευρώ. Πώς εσύ οριοθετείς τις ανάγκες του Έλληνα πολίτη σήμερα σε 586 ευρώ. Και δεις τα νέα τα παιδιά. Που το νέο το παιδί σήμερα είναι στη φάση τη δημιουργική του, έχει την καλύτερη ενέργεια, την πιο του δυναμική για να αποδώσει και για το μέλλον, αλλά και για το παρόν. Υπάρχουν κάποιοι υπουργοί που έχει ξεχωρίσει και λες ότι εντάξει, προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Σαν να μου ξέρεις τι μου λες τώρα. Μεταξύ ενός κλέφτη και ενός κλεπταποδόχου, αν ο κλεπταποδόχος είναι. Ναι, επειδή μου είπες πριν ότι. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν πολλοί της Νέας Δημοκρατίας όλους... που συμπαθείς κάπως πιο πολύ. Όχι, υπάρχουν βουλευτές, το ξέρω. Δεν έχουν μία. Δεν εκφράζουν την αυτή του. Ναι, δηλαδή, θα τα βάλεις τώρα. Συγκεκριμένα για υπουργούς. Υπάρχει κάποιος υπουργός σήμερα που θα το έβγαζε. Όχι, θα το έβγαζε το καπέλο, αλλά θα έλεγες ότι αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει μία δουλειά. Και δεν τον αφήνουν, για παράδειγμα. Κοίταξε, υπάρχουν. Να σου πω κάτι. Δεν... Ο Γκεγκέρογλου, α πούμε, ξέρω εγώ, ένα άνθρωπο ο οποίο είναι ένα καλό παιδί. Υφυπουργός Εργασίας, τον πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι καλό παιδί. Πιστεύω ότι έχει αγνές προθέσεις. Σκέφτεται. Είναι εγκλωβισμένος, το ξέρω ότι είναι, το αισθάνομαι ότι είναι εγκλωβισμένος. Αλλά είναι ένας άνθρωπος τον οποίο εγώ τον εκτιμώ. Και δεν θέλω να το βάλω στο ίδιο τσουβάλι, ας πούμε, με τους άλλους. Έτσι. Από την επίσκεψη της Μέρκελ κερδίσαμε κάτι. Κερδίσαμε, τώρα δεν πάει η εκπομπή έτσι. Δεν καταλαβαίνεις τι κερδίσαμε. τι να κερδίσουμε. Πες μου, τι να κερδίσετε, έχει τη Μέρκελ. Κοίταξε, είναι αστημένο πανηγύρι για εντυπωσιακούς λόγους, επικοινωνιακούς περισσότερο, παραμονές εκλογών. Ότι βγήκαμε στις αγορές, και σε ρωτώ τώρα για να μην τρελαθούμε. Βγήκαμε στις αγορές γιατί να δώσουν χρήματα σε μια χώρα με το χρέος της στο δημόσιο 326 δισεκατομμύρια, με το ΑΕΠ να πέφτει κατακόρυφα, με 2 εκατομμύρια ανέργους. Εκτός και έχει συντηρήσει όλα αυτά τα χρόνια. Έχεις υπογράψει το ΦΕΚ 240, το περιβόητο, το οποίο το έχω κάνει σημαία και το φωνάζω, να σκεφτεί να μπει κάποιος μέσα να το διαβάσει τι λέει. Άρση ασυλίας της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Άρα λοιπόν, όταν έχεις υπογράψει κάτι τέτοιο, μετά σε δανείζει ο καθένας ό,τι θέλεις. Δηλαδή, με ό,τι θέλεις. Η περιφέρεια τι μπορεί να κάνει για την ανεργία, ή ο Παύλος Χαϊκάλης. Υπάρχουν προγράμματα, θα σου πω κάτι. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε τώρα το μνημονιακό. Αντιμνημονιακό είναι ένα κομμάτι πολιτικής, το οποίο να ξέρουμε τα έσοδα της περιφέρειας, επειδή εξαρτώνται από την πολιτική της κυβέρνησης και τα έσοδά της, όσο πέφτουν λόγω μνημονιακών πολιτικών, πέφτουν και τα έσοδα της περιφέρειας. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα φτάσει η περιφέρεια και δεν θα έχει μία. Γι' αυτό μιλάω εγώ για ενημέρωση στον κόσμο, καθαρές γραμμές ανά εξάμηνο. Δηλαδή, τι μπορείς να πεις αυτή τη στιγμή στον 20χρονο, στον 25χρονο, στον νέο, ο οποίος είναι άνεργος, ο οποίος αναγκάζεται να φύγει στο εξωτερικό ή θέλει να φύγει και δεν μπορεί να φύγει. Τι του λες? Θα σου πω κάτι. Στόχος μας είναι να βρει δουλειά. Στόχος μας είναι η λειτουργία, θα σου πω, ότι ό,τι μπορείς θα πλαίσεις της περιφέρειας. Το άρθρο 194 του 3852 του νόμου για την αυτοδιοίκηση σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις αναπτυξιακή εταιρεία μαζί με δήμους ή με ιδιώτες σε ΣΔΙΤ προγράμματα για να μπορέσεις να κάνεις ανάπτυξη. Δηλαδή, να φτιάξεις μαρίνες.
Είμαστε μια χώρα η οποία βρέχεται 3/4 από θάλασσα. Σχεδόν ολόκληρη. Τι 3/4. Σχεδόν ολόκληρη βρέχεται από τη θάλασσα. Δεν υπάρχει μέρος που να μην βρέχεται από τη θάλασσα. Μόνο η Ήπειρος είναι. Ουσιαστικά και η Μακεδονία, τα ορεινά κομμάτια. Τα 3/4 δεν μπορούν να έχουν από θάλασσα. Έχω πει σε ανίποτο χρόνο και οι Βοσκοί στην Ελλάδα πρέπει να έχουν σκάφη. Όχι να βάζει φόρου. Ίσα-ίσα, φαντάζεσαι αυτό το χώρο με αυτή τη θέση κάτω από τον ήλιο και αυτή τη θάλασσα να μην έχει μαρίνες. Όχι μόνο για τον εσωτερικό τουρισμό, για τη φύλαξη σκαφών, για τη δημιουργία, για την αξιοποίηση της ναυτογνωσίας και της ναυσιπλοείας, η οποία είναι αλλιώς στο Ιόνιο, αλλιώς στο Αιγαίο, αλλιώς στο Καρπάθιο, αλλιώς στο Κρητικό Πέλαγος. Είναι 5 θάλασσες διαφορετικές. Να αναπτύξουμε λοιπόν την τεχνογνωσία την οποία έχουμε και όχι να βλέπουμε καρνάγια τα οποία να εξαφανίζονται. Και σου λέω, φαντάσου μία μαρίνα. Τι μπορεί να προσφέρει. Αν ξαφνικά ερχόντουσαν σκάφη είτε για φύλαξη, είτε για όσους μπορούσαν να έχουν σκάφη στην Ελλάδα. Περίεργη πρόταση αυτή. Και ο Βοσκός να έχει σκάφος. Ναι, το είπα, καταλαβαίνεις πως το λέω όμως, έτσι. Ότι πρέπει να έχει σκάφη. Ότι δεν μπορεί σε μια χώρα που σε έχει ευλογήσει ο Θεός και σου έχει δώσει και θάλασσα, που διαφημίζεται 3.000 χρόνια από την ιστορία, την αρχαία ιστορία της, και να μην μπορεί σήμερα. Δηλαδή, οι Άλπες, όσοι είναι κοντά στις Άλπες, είναι όλοι μέσα στα σκι. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει πέδιλα να τρέχει να κάνει σκι. Και εδώ που δεν είμαστε μέσα στη θάλασσα, να πούμε, δεν μπορεί ο άλλος να έχει ένα βαρκάκι και να πάει να ψαρέψει. Για ποιο λόγο, γιατί να μην έχουμε οργανωμένες μαρίνες. Φαντάσου λοιπόν εγώ τώρα να φύγει ένα σουνά από το Σούνιο και να πάει στα γύρω-γύρω νησιά να έχει μια μαρίνα και να έχουν μαζευτεί κάποια σκάφη. Τι θα γίνει? Την ενοικίαση των σκαφών, τη βενζίνη που θα πάρει, το φαγητό που θα φάνε, τον καφέ που θα πάνε να πιούν εκεί στον άλλο, το φόρο που θα πληρώσει από όλα αυτά στο κράτος. Φαντάσου λοιπόν τι σου δηλαδή, αυτό είναι πρόταση μετά, στον άνεργο. Δεν κατάλαβες. Θα αναπτυχθούν καινούργιες θέσεις εργασίας εννοώ. Α. Δηλαδή, μιλάμε για ναυτικούς, για όσοι έχουν σχέση με την ναυτική τέχνη. Ωραία, αυτό είναι ένα δηλαδή, ηλεκτρολόγους, βαφείς, αυτά και τα λοιπά. Τι μπορεί να υπάρχουν? Πόσες θέσεις εργασίας λοιπόν, μπορεί να υπάρχουν? Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Είναι ένας κόσμος ο οποίος κινείται. Δεν θα σου λύσω εγώ το πρόβλημα. Κάτσε, μην τραθούμε. Γιατί έτσι που το λες, με βάζεις σαν να είμαι ο πρωθυπουργός της χώρας. Δεν θα σου λύσω εγώ το πρόβλημα. Προτάσεις είναι ότι θα πάρω χρήματα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία δεν τα έχουν αγγίξει αυτή τη στιγμή, για να αναπτύξει την επιχειρηματικότητα των νέων. Υπάρχουν νέα παιδιά σήμερα, τα οποία έχουν να κάνουν επιχειρήσεις. Έχουν στο μυαλό τους. Ο Έλληνας ήταν πάντως στο επιχειρήν. Δεν ήταν κλεισμένος να κάθεται να παίρνει 500 ευρώ. Ένα νέο παιδί στην ηλικία σου έβραζε, τσάκιζε πέτρες. Λοιπόν, δεν μπορεί σήμερα να κάθεται και να τον θεωρεί να βλέπει ένα παιδί σήμερα και να κάθεται ρε παιδιά, καμιά δουλειά να πάρει 400 ευρώ. Θα μπορεί να έχει στο μυαλό την επιχείρηση να κάνει τι? Από γήπεδα 5x5, από εταιρεία ανάπτυξη, από έρευνα στην τεχνολογία. Να ασχοληθούμε με την έρευνα και την τεχνολογία. Ένα κομμάτι το οποίο έχει μείνει πίσω. Μπορούν να δοθούν εκεί και οι κίνητρα. Τώρα, οι πιτσιρικάδες όταν σε συναντούν στον δρόμο. Ένα νέο παιδιά σήμερα μπορεί να κάνει. Έχω δει χιλιάδες παιδιά που λειτουργούν μέσα από το ίντερνετ. Αυτά γιατί να μην τους δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν. Κατάλαβα ποιο λες. Με αυτός που συναντήθηκε προχθές η Άγγελα Μέρκελ. Με νέους επιχειρηματίες. Ναι. Τέτοιοι είναι. Το startup. Νεανική επιχειρηματικότητα. Ωραία. Η οποία για να πραγματοποιηθεί εδώ στην Ελλάδα, καταρχάς είμαστε πολύ πίσω. Αλλά δεν πρέπει να πολεμήσεις και το θέμα. Δώσει τη δυνατότητα. Από εκεί και πέρα. Να σου πω κάτι. Εγώ μιλάω να δώσει τη δυνατότητα. Από εκεί πέρα, αν έχει μια κυβέρνηση έρχεται και σε ταράζει το 45% σε φόρο. Και ο άλλος θα κάνει κάποια στιγμή το startup, όπως δεν πες το. Θα πάει στο εξωτερικό. Θα κάνει την επιχείρηση στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία. Και εγώ μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή πόσοι τεχνίτες έχουν φύγει έξω, στο εξωτερικό, πόσα παιδιά με επιτυχία έχουν φύγει στο εξωτερικό και τα χαίρονται οι άλλες χώρες και δεν τα χαιρόμαστε εμείς. Πες μου, οι πιτσιρικά. Εγώ έχω φύγει να φύγω αυτή τη στιγμή και δουλεύω στην Κορέα. Ναι. Αμείβεται όμως καλά. Ναι, αμείβεται πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ναι, αλλά έχει σώσει καταστάσεις όμως. Αυτός γιατί να μην είναι εδώ? Γιατί η Ελλάδα με τέτοια θάλασσα, με τέτοια γνώση να μείνει εδώ? Γιατί πήγαινε κατά να φύγει, πάνε και τα φτιάχνουν στην Κίνα. Αυτό πήγε. Με πήγε 145 επιχειρηματίε να του φτιάξει στην Κίνα τα σκάφη του. Γιατί δεν τα φτιάχνουν εδώ? Γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε εδώ? Κλειστά τα έχουμε τα ναυπηγεία. Μετά μιλά για ναυπηγεία. Δεν θα σου λύσω εγώ το όνομα των ναυπηγείων. Θα σου λύσω ο Σαμαράς. Αλλά και ο κάθε Σαμαράς. Αλλά εγώ μιλάω στα πλαίσια τη περιφέρεια τι μπορώ να κάνω. Φαντάσου λοιπόν τι δουλειέ ανοίγονται γύρω από όλα αυτά τα πράγματα. Με τους πιτσιρικάδες που συναντιέσαι, που σε βλέπουν έξω, σε αναγνωρίζουν και ξέρουν φυσικά ότι ασχολείσαι με την πολιτική, τι σου λένε, πώς σε προβληματίζουν? Να μου λένε, βρίζονται, είναι σε απόγνωση, δεν έχουν τι να κάνουν, κάθονται, ανεργία έχει χτυπήσει κόκκινο, μέλλον πουθενά, δεν υπάρχει. Αυτό που σου είπα πριν. Αεργία έχουμε στη χώρα. Ε? Αεργία. Όχι ανεργία, αεργία. Κατάλαβα τι λες. Αεργία είχαμε πάντοτε, ένα μικρό, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι. Μπορεί να είναι σε υψηλά ποσοστά όπως ήταν κάποτε που. Εντάξει, κάποιοι είχαν τα εισοδήματα και βαριόντουσαν να δουλέψουν.
Ήταν η κλασική τεμπέληση. Δεν συναντάμε δηλαδή περιπτώσεις σήμερα νέων οι οποίοι λένε ότι εμείς σπουδάσαμε 10 χρόνια, πήραμε 2 πτυχία, κάνουμε και ένα μεταπτυχιακό και δεν θα πάμε να δουλέψουμε σερβιτόρι. Δεν θα πάμε να σηκώσουμε το δίσκο. Θα περιμένουμε στη δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Κοίταξε, να σου πω, μπορεί να μην έχει αγγίξει η ανάγκη. Αλλά να σου πω και κάτι. Εγώ το θεωρώ. Εντάξει, το έχουν κάνει όλοι. Προχτές κάναμε, τώρα με πας αλλού και μ' αρέσει με πας αλλού, κάναμε μια πρόταση εμείς η οποία παρεξηγήθηκε ανεξάρτητοι Έλληνες. Ζητήσαμε ανέργους με πτυχία πολιτικών επιστημών να τους βοηθήσουμε. Το κοροϊδέψανε. Βγήκαν όλα τα social media, ραδιόφωνα αυτά κτλ. Και το κοροϊδέψανε. Ανακοίνωσε ο πρόεδρος σας, ο Πάνος ο Καμένος, στο Facebook. Λοιπόν, το ανακοίνωσε στο Facebook. Ναι. Και βγήκαν όλοι να το κοροϊδέψουν. Ότι ζητάμε, ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε ψηφοδέλτιο και ζητάμε από το Facebook. Λοιπόν, δεν καταλάβανε ότι έλεγαμε για ανέργους με πτυχίο πολιτικών επιστημών, οι οποίοι είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή, δεν έχουν οι άνθρωποι και κάποιος πρέπει να τους βοηθήσει. Ήρθαν 450 βιογραφικά με εκπληκτικά στοιχεία. Μέλη του κόμματος. Όχι, παιδί μου, καμία σχέση. Καμία σχέση. Είπαμε ότι δεν είναι ανεξάρτητο ένα μέλος. Γενικότερα. Όχι, κάποιος ήταν μέλος. Όχι. Όχι, ήταν ξέχωρα. Είπαμε να τους βοηθήσουμε, όμως κάναμε μια προσπάθεια να τους βοηθήσουμε και να, επειδή δεν τους ξέρει ο κόσμος, αυτό είπαμε, να τους πάμε σε όλη την Ελλάδα, να τους αναδείξουμε, δηλαδή με την έννοια είναι άνεργος, ζητάει την ψήφο να κάνει μια διάλεξη, να μιλήσει ο άνθρωπος, να γίνει γνωστός. Γιατί ξέρεις, ο κόσμος να ξέρει ποιο ψηφίσει. Και μπορεί να μην έχει ο άνθρωπος, δηλαδή, όπως δεν έχει τα έσοδα. Βγήκανε, μας κλωδέψανε, μας κλεβάσανε και αυτοί. Δεν πειράζει. Είναι θέμα συνείδησης. Ένας λοιπόν μέσα από αυτά τα ξέρει τι δουλειά κάνει. Ταξιτζής. Ξέρεις τι έχει τελειώσει και που έχει ασχοληθεί. Διαστημική. Και σήμερα δουλεύει ταξιτζής. Σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Ναι, έχει δουλέψει και σε κάποιες άλλες χώρες κτλ. Είχε κάνει μεταπτυχιακά, είχε κάνει έρευνες κτλ. Τώρα ήρθε στην Ελλάδα και τα αγαπάει τον τόπο του. Δουλεύει ταξιτζής. Υπάρχουν και φυσική και χημική. Ναι, χαίρομαι πολύ. Απλώς σου αναφέρω λοιπόν. Εγώ δεν μένω όμως εκεί. Μένω ότι ξαφνικά μου λες και να δείξουν ότι βγήκαν άλλοι να κοροϊδέψουν. Και το κοροϊδεύουν. Μα είναι δυνατόν τώρα λέει αγγελία από τις αυτές. Ναι, ρε μάγκα, θα πάρουμε αυτούς τους ανθρώπους. Έναν έντιον άνοιγμα και το βάλουμε και επικεφαλής. Εμείς, ήταν, η σκέψη είχε γίνει να πάρει ένα επικεφαλής, ένα καλό αυτό και να το βάλει επικεφαλής του Σοελντίου. Απλώς έτσι και να μιλήσαμε σταυρό. Γι' αυτό ζητήσαμε. Και ήταν σωστή πρόταση. Σε ποιες χώρες έχεις ταξιδεύσει? Γαλλία, Αυστρία, Ιταλία. Πάνω έχω πάει. Αγγλία. Mm-hmm. Είναι κάποια από αυτές τις χώρες που θα επέλεγες μετά την Ελλάδα να ζήσεις? Κοιτάξτε, έξω όταν. Θα σου πω κάτι. Έξω όταν πας, μαγεύεσαι από το περιβάλλον, από τη χώρα, από την καθαριότητα, από τον τρόπο σκέψης, ότι ζουν. Αισθάνομαι μια ρομποτική ζωή όμως. Η Ελλάδα έχει τα φόντα, αν είχαμε αυτή. Στην Ελλάδα λείπουν δύο πράγματα. Το έχω πει και το φροντοφωνάζω και γι' αυτά παλεύω. Ένας εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για το τι Ελλάδα θέλουμε αύριο. Το πρώτο και το δεύτερο είναι η αίσθηση του γενικού καθήκοντος. Συγγνώμη, του γενικού του συμφέροντος. Δηλαδή το συμφέρον το δικό σου, αν πας καλά, πάω καλά κι εγώ. Αυτά είναι δύο πράγματα τα οποία λείπουν. Εάν αυτή η χώρα είχε αυτές τις δομές, αυτές τις δύο δομές, θα είχε μεγαλουργήσει. Δεν μου πει όμως ποια τι? Χώρα θα επέλεγες. Δεν θα επέλεγα καμία. Εγώ την Ελλάδα θα ήθελα. Κάποια που. Εντάξει, το Παρίσι μου αρέσει. Το Παρίσι μου αρέσει, είναι μια πολύ ωραία χώρα. Μια πολύ ωραία χώρα και κουβαλάει έναν πολιτισμό διαφορετικό. Έχει μια κουλτούρα, έχει μια ιστορία. Χαζεύεις μέσα να βλέπεις μονάχα τα έργα της, ας πούμε. Δηλαδή χαζεύεις, δεν θα μπορούσες να έχεις φύγει ποτέ στο εξωτερικό να κάνεις εκεί κάτι άλλο? Όχι, καταρχάς δεν μπορώ να βρω τόσο καλό φαΐ όσο στην Ελλάδα. Ναι, αλλά εκείνες τις εποχές που είχες πραγματικά πρόβλημα. Όχι, είναι σημαντικό το φαγητό. Είναι σημαντικό το φαγητό. Ότι τα φαγητά που τρώμε στην Ελλάδα, η ποιότητα του φαγητού που τρώμε στην Ελλάδα δεν υπάρχει στο εξωτερικό. Είναι διαφορετική. Είναι και τα υλικά. Έτσι. Ναι, δεν μπορεί. Μια φασολάδα δεν μπορεί να τη φάσει με στην αυτή. Ούτε ακόμα και η καρμπονάρα, α πούμε, ξέρω εγώ, η μακαρονάδα, μ' αρέσει καλύτερα στην Ελλάδα παρά στην Ιταλία. Έτσι. Που έχουν πολύ ωραία πράγματα οι Ιταλοί, έτσι. Οι Ιταλοί έχουν πολύ ωραία πράγματα. Ναι, αλλά εκείνες τις εποχές που ήταν δύσκολα για σένα στην αρχή, δεν είχε σκεφτεί ποτέ να φύγει στο εξωτερικό? Όχι. Δεν είχα τις δυνατότητες. Επέμενες ελληνικά. Δεν είχα τις δυνατότητες να φύγω. Όχι, αν τις είχες, θα έφευγες. Αν έπρεπε να πας, ας πούμε, στην Αμερική. Αν η μοίρα μου το έλεγε να φύγω και να πάω κάπου αλλού, ας πούμε, ξέρω και εγώ να το συζητούσα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έφευγα πάλι από αυτόν τον τόπο. Θέλω να σε πάω σε ένα θέμα που σε είχε ενοχλήσει πριν από μερικούς μήνες. Και είχες κάνει κάποιες δηλώσεις. Ήταν εκείνη την περίοδο που στα μέσα ενημέρωσης κυκλοφορούσε η είδηση ότι ασχολούταν μαζί σου το ΣΔΟΕ. Ναι. Θυμάμαι τότε ότι
είχες αγανακτήσει, διότι δεν σε έπαιρνε εύκολα κάποιος τηλέφωνο στην αρχή όταν κυκλοφόρησε η είδηση. Μάλλον βγήκε η είδηση χωρίς να σε πάρουν τηλέφωνο και να σε ρωτήσουν τι γίνεται. Δηλαδή, βγήκε η είδηση, έγινε αναπαραγωγή. Έκατσατε στη με το Ζούγκλα. Το πρώτο που το έκανε το Ζούγκλα. Ναι. Γιατί βγήκατε κατευθείαν και γράψατε να πούμε με το ΣΔΟΕ, το κυνηγάει το καράκι και δεν ακούσατε καταρχάς τη γνώμη ενός ανθρώπου, ας πούμε. Από κάτω να δείτε τι γίνεται. Βέβαια, αμέσως σε ένα τέταρτο από ό,τι δημοσιεύτηκε, θυμάμαι ότι επικοινωνήσαμε μαζί σου και βάλαμε την άποψή σου. Θέλω όμως να μου πεις τι έγινε τότε, γιατί τέτοια ιστορία. Όχι, θα σου πω κάτι. Καταρχάς είναι γελίο μονάχα το να το ακούει. Δηλαδή οι ίδιοι εφορικοί γελάνε. Οι εφοριακοί οι ίδιοι γελάνε. Ξέρουν πολύ καλά. Διότι ο Ζημιός τότε. Καταρχάς, θα σου πω. Έγινε καρφωτό. Ήταν καρφωτή αυτό. Δεν ξέρω πώς έγινε. Μπορεί να γίνει από έλεγχο. Αλλά θα σου πω κάτι. Ήταν μια δουλειά η οποία είχα κάνει και η οποία είχε μείνει στη μέση. Δηλαδή ήταν ένα υπόλοιπο των χρημάτων, εάν θα δοθεί για προβολή στην Αθήνα ή όχι. Ήταν μόνο για τον γυρισμό και την επαρχία. Ήταν μια εκπομπή ολόκληρη που είχε γίνει και ήταν θέμα αν θα γίνει στην Ελλάδα, στην Αθήνα ή όχι. Και είχαμε μείνει ότι ξέρεις κάτι, θα περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει αυτό και να κόψουμε ένα τιμολόγιο μαζί με όλα τα πράγματα. Μαύρα δεν μπορεί να πάρει, γιατί δεν παίρνει μαύρα με επιταγές. Σαφώς. Έτσι, δηλαδή είναι γνωστό το θέμα. Εκείνο το διάστημα λοιπόν, εγώ είχα τα προσωπικά μου γιατί χώριζα, ήμουν ξεπεριδία το καλοκαίρι, πέρασε, η ίδια η εταιρεία που μου είχε δώσει τα χρήματα κτλ. Δεν με ενόχλησε να μου πει, ξέρεις κάτι, έχουμε εδώ πέρα μια υποχρέωση. Εγώ μέσα σε αυτό το χρόνο, όταν μάλιστα με φώναξε, το είχα ξεχάσει τελείως, δεν ήξερα για ποια δουλειά πρόκειται. Είδα τις επιταγές, τι έλεγα αυτές. Δεν ψάχνω να βρω ποιος. Λύθηκε όμως τώρα αυτό πια. Ναι, εντάξει, ναι, βεβαίως. Υπάρχει... Αλλά να σου πω κάτι. Κοίταξε να δεις. Εχθές βγήκε ένα θέμα και ένας πολιτικός ο οποίος είχε κρύψει 3.300.000. Δεν αναφέρθηκε το όνομα. Δεν ξέρουν κανένα ποιος είναι. Εμένα το βγάλανε κατευθείαν το όνομα. Για μια δουλειά που ήμουν ηθοποιός το 2007 και ταυτόχρονα το 2007 από το 2000 και μετά δηλαδή έχουμε καλλιτέχνες που έχουν κρύψει 4 εκατομμύρια. Εμένα ήταν 15.000. Τόσο έκρυψε από το δημόσιο. 15.000. Γιατί έχουν κρύψει 4 εκατομμύρια καλλιτέχνες. Δεν τους βγάζουν όμως τα ονόματα. Δεν τα ξέρει κανείς. Δημοφιλία ενδιαφέροντος λέω εγώ για το όνομά μου. Ωραία. Ρωτήσαν τον πολιτικό. Γιατί δεν βγάζει, γιατί με βάζει τους καλλιτέχνες. Και γιατί δεν βγάζει όλους τους καλλιτέχνες. Και αφού είναι πολιτικούς, γιατί δεν βγάζει και τους υπόλοιπους πολιτικούς. Έχεις παράπονα από κάποια μέσα ενημέρωσης. Πολλά. Από τον τρόπο που. Πολλά. Άσχετα αν είμαι στα κανάλια κτλ. Και νομίζει ο κόσμος ότι είμαι γιατί. Φωνάζουν κάποιοι κτλ. Και τέτοια στην ιστορία είναι ότι δεν υπάρχει ίση μεταχείριση ούτε στον χρόνο ούτε στο πρόσωπο. Δηλαδή, τώρα γίνεται μια μάχη, ας πούμε, ξέρω και εγώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είδα τόσο που ο κύριος Πιλιοτόπουλος στο Μέγκα δύο φορές, σε πρωί μόνος του, να κάνει ανάπτυξη του μεγάλου του έργου, το οποίο θα φέρει για την Αθήνα. Εμένα δεν έχουν καλέσει ακόμα για υποψηφιότητα για την υποψηφιότητα για περιφερειάρχη. Έχουν πάει. Η κυρία Δούρο έχει πάει. Ο κύριος Γουρός έχει πάει. Εγώ δεν έχω πάει ακόμα. Από δημοσιογράφους, κάποιοι δημοσιογράφοι που σε δυσαρέστησαν με κάτι που έγραψαν, με κάτι που. Δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Κοίταξε, εγώ κρατώ τη ρίση της Αντιγόνης. Γεννήθηκα για να αγαπώ. Δεν έχω μίσος μέσα μου. Απλώς πίκρανε σε κάποια πράγματα. Μ' αρέσει το παιχνίδι να παίζεται επίσης ώρες. Πάντοτε ήθελα πίστευα ότι η αγορά πρέπει να παίζει επίσης ώρες τα παιχνίδια της. Να υπάρχει ένα υγιής ανταγωνισμός. Ναι, βέβαια. Δηλαδή όλοι στο ίδιο τραπέζι είναι υποψήφια αυτή, δεν είναι κόμματα. Δεν είναι κόμματα, είναι υποψήφια. Άρα οι υποψήφοι να έχουν τον ίδιο χρόνο. Ανεξάρτητα ο καθένας τι πρέπει να κάνει. Όλοι. Από το ποιον θεωρείς πρώτος, ούτε με τις δημοσκοπήσεις, ούτε δεν αποδέχομαι τις δημοσκοπήσεις και μάλιστα αυτό που κάνουν να τις έχουν μέχρι το τελευταία μέρα, εγώ το θεωρώ και προσβλητικό, θα λέγατε κακό. Γιατί επηρεάζουν γνώμη. Δηλαδή βλέπει ο άλλος περίπου τι και μπορεί να είναι στημένο. Όπως είναι το ποτάμι, στημένο. Έχεις αιμονή με το ποτάμι. Μα στημένο. Με ανοίξεις εσύ για το ποτάμι και την ελιά. Η ελιά φτιάχτηκε, αγαπημένα μου, για να αλλάξει αφημί η ιστορία. Να φύγει το Πασόκ, ξέρεις τι έκανε, πανέξυπνη κίνηση του Βενιζέλου. Μάλιστα όλους τους κεντροαριστούς, γιατί έγινε το Σταυρός στα ευρωψηφοδέλτια. Μάζεψε όλους που ήταν απ' έξω της κεντροαριστεράς, φτιάξανε την ελιά, σου λέει θα βάλουμε Σταυρό για να μην φύγουν οι βουλευτές, η παρέτηση μάλλον, Σταυρό με ασυμβίβαστο του βουλευτή με το υποψήφιο ευρωβουλευτή, για να μην φύγουν βουλευτές και χαλάσει η κοινοβουλευτική ομάδα, θα πάρουμε ένα καινούργιο αφημί που θα λέγεται ελιά, θα πάρουμε την επιχορήγηση από την ελιά που θα βγάλει βουλευτή, ευρωβουλευτή, θα πληρώσουμε τα χρέη μας ό,τι να πληρώσουμε και θα αφήσουμε το Πασόκ στο Γεωργάκη με τα 110 εκατομμύρια να πούμε να ψάχνετε γιατί αυτό θα χρεώθηκε. Τόσο απλό είναι. Τόσο απλό. Και έρχεται ο Σαμαράς και θα κάνω τη Νέα Ελλάδα. Τι σημαίνει Νέα Ελλάδα, αλλά άλλο αφημί. Μια άλλη δεξιά που θα μείνει το χρέος στον Καραμαλή ή στον οποιονδήποτε έχει και κάνει τα 130 εκατομμύρια που έχει. 141, 130. Στο διατάφτα. Ποιος θα πληρώσει τα 270 εκατομμύρια
των δανείων της, των δύο κομμάτων. Mm-hmm. Για ψάξε να βρει. Τα κόμματα θα έπρεπε να λάβος. Φέρουν τι? Κράτικη χρηματοδότηση ή όχι. Τι είπες? Τα κόμματα θα έπρεπε να. Μειώνω τις χρηματοδοτήσεις. Να μην παίρνουν καθόλου. Να μην παίρνουν τα κόμματα. Θα έπρεπε. Καθόλου. Να μην παίρνουν τίποτα. Όχι, εσύ αν συμφωνείς. Όχι, όχι, εγώ τι λέω. Λένε γιατί ακούω πολλούς δημοσιογράφους να επιτέλους να γίνει και αυτό, να μην παίρνει κανένα κόμμα. Και τα κόμματα πώς θα λειτουργήσουν? Αν δεν θέλουμε να έχουμε τίποτα, να μην μπορούν να βγάλουν τα ψηφοδέλτια τα κόμματα. Να μην μπορούν να λειτουργήσουν τα γραφεία τους τα κόμματα. Να μην έχουν λειτουργικά έξοδα τα κόμματα. 50 εκατομμύρια λένε ότι θα στοιχίσουν οι εκλογές. Είναι μεγάλος ή μικρός? Αφού είναι μεγάλος. Όχι, να, δεν το ξέρω πώς είναι. Είναι εδώ φτάσαν 3 εκατομμύρια να είναι οι κάλπες. 36 οι κάλπες που παραγγείλανε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Είναι με 85 ευρώ περίπου κάθε μία. Εκεί πέρα αυτά είναι τα 3 εκατομμύρια, 36.000 κάλπες. Δηλαδή είναι ένα νούμερο, τα ψηφοδέλτια που θα τυπωθούν. Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι. Είναι λεφτά, όντως. Αυτό λέμε, ότι έχουν ένα κόστος. Εντάξει. Οι εκλογές έχουν ένα κόστος υπαρκτό. Δηλαδή τα ψηφοδέλτια, η διαχείριση όλων. Βέβαια παίρνουν και τα παράβολα. Αν βάλεις δηλαδή τι γίνεται ουσιαστικά, τα λεφτά αυτά τα παίρνει πίσω το κράτος, έτσι. Στοιχίζουν. Εμείς θα πληρώσουμε τώρα οι περιφερειακοί σύμβουλοι και γενικά όταν υποψήφιζαν τα 150 ευρώ. Τα 150 ευρώ από όλους αυτούς τους ανθρώπους, αν δεις, τα παίρνει πίσω το κράτος. Βάλε 150 επί πόσο κόσμο θα κινηθεί σε όλη την υποψηφίους, σε όλη την Ελλάδα. Τα λεφτά τα παίρνει πίσω το κράτος. Μην γελιόμαστε. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Άρα είσαι υπέρ της χρηματοδότησης των κομμάτων. Αλλιώς θα πρέπει να πάμε με χορηγούς. Κάποιος πρέπει να σε συντηρήσει. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν μπορεί να, γίνεται παγκόσμια η κρατική επιχορήγηση. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή οι Γάλλοι πώς το κάνουν εμείς? Δεν παίρνουν τον κρατικό χορηγό. Οι Πορτογάλοι, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, αυτοί τι κάνουν εμείς? Εκτός πας σε χορηγό. Αν πας σε χορηγό όμως γίνεται συνδέσμιος των εργοδοτών. Δεν το καταλαβαίνει αυτό κάποιος. Άρα, Παύλο, τόσο απλό δηλαδή. Είσαι και έτοιμος, με τον άξιο να αναμειώνει. Είσαι έτοιμος για την περιφέρεια? Θα έλεγα πανέτοιμος, θα έλεγα. Και χωρίς να υπερθεί, αλλά και χωρίς τίποτα. Γιατί έχω καθαρές σκέψεις, έχω καθαρούς ανθρώπους δίπλα μου. Ανθρώπους που είναι της διπλανής πόρτας, είναι άνθρωποι με γνώσεις αυτοδιοικητικές, με οικονομικά, με νομικά, με τα πάντα και είμαστε μια πλήρης ομάδα. Αν δεν βγεις, μπορούμε... θα παραμένεις βουλευτής. Έτσι, ναι, γιατί πιστεύω ότι εκεί. Βουλευτής έτσι κι αλλιώς παραμένεις. Θα μείνω στην περιφέρεια, αν σε ενδιαφέρει αυτό. Γιατί πιστεύω ότι η περιφέρεια είναι ένας όγκος γνώσης, ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος και πολύ ωφέλιμος. Όχι, λέω, αν εκλεγείς περιφερειακός σύμβουλος. Ναι, δεν υπάρχει ασύμβαστο με τον βουλευτή. Το ξέρω. Ναι, δεν υπάρχει. Αλλά θα δώσεις βάση περισσότερο στην περιφέρεια ή στη Βουλή? Εδώ τώρα είναι ένα θέμα. Όχι, είναι άλλη, δεν είναι. Καταρχάς, πώς θα προλαβαίνεις και τα δύο? Ο περιφερειακός σύμβουλος, καταρχάς να ξέρεις ότι είμαι ο μόνος που έχω πάει και σε περιφερειακά συμβούλια, έτσι. Ρώτα τον Σγουρό, αν το φέρει ποτέ τον Σγουρό, θα σου το πει: ο μόνος που έχει πάει σε περιφερειακά συμβούλια είμαι εγώ. Από τους υποψηφίους. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι η περιφερειακή σύμβουλη, όταν λειτουργήσει με το καλό και βγει όποιος βγει, αυτός που βγαίνει έχει την εξουσία. Το υπόλοιπο σύστημα δεν έχει να κάνει τίποτα. Απλώς είναι τα περιφερειακά συμβούλια τα οποία γίνονται κάθε δεύτερη Πέμπτη, ή αναλόγως τις ανάγκες που μπορεί να έχει εκεί. Δεν έχουν δηλαδή αμεγάλες απαιτήσεις. Απλώς είναι η συλλογή των πληροφοριών. Και ως βουλευτής έχεις τον όγκο της δουλειάς σου στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, που έχεις να κάνεις. Εύχομαι καλή επιτυχία. Είδες πώς πέρασε η ώρα. Πέρασε μία ώρα πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν ευχάριστη η συζήτηση που είχαμε. Νομίζω ότι καλά. Υπόθηκαν. Εγώ δεν ξέρω αν έχουν μείνει αναπάντητα ακόμα τα ερωτήματα των. Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις. Δεν μου τις είπες όμως. Θα τις διαβάσω όλες. Θα τις στείλω στο email σου. Το θέμα δεν είναι. Να απαντήσω ναι, μετά από email. Αν υπάρχει καμία που να έχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, να πες μου 5, 6, 7 να απαντήσω ό,τι μπορώ στο κλείσιμο, έτσι δεν πειράζει. Ας πάμε και λίγο χρόνο. Λοιπόν, δεν θέλω να μένω αναπάντητα ερωτήματα γενικότερα. Αυτό διαβάζω εδώ. Είναι και κάποια σχόλια βέβαια. Αρνητικά, δεν πειράζει. Όχι, όχι, είναι και αρνητικά, είναι και θετικά σχόλια. Εν πάση περιπτώσει, οι τηλεθεατές. Εντάξει, ναι, καλά, μπορεί να βρίζω. Ζωντανό το τσάτ. Δικαίωμά τους να βρίζω, καθένα τι άλλο. Λέει κάποιο τηλεθεατή εδώ, αν είσαι υπέρ του ευρώ και του ΝΑΤΟ. Ρωτάει. Τώρα αυτό είναι θέμα κεντρικής εξουσίας. Ναι, υπέρ του ευρώ, στο ευρώ δεν χρεοκοπήσαμε. Στο ευρώ χρεοκοπήσαμε, δεν χρεοκοπήσαμε στην δραχμή. Το ευρώ το πιστεύω σαν νόμιμο, πιστεύω στην Ευρώπη της αλληλεγγύης. Δεν πιστεύω στην Ευρώπη όμως της κυρίας Μέρκελ που έρχεται να εξαποδίσει και το ΝΑΤΟ. Τώρα έχει πια τελειώσει την αποστολή. Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ήταν κάποιος άλλος, αν βγείτε κυβέρνηση, πώς θα μπορέσουν να αυξηθούν οι μισθοί? Αυτό γίνεται με παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, με μείωση των φόρων, με μείωση των φόρων και με από εκεί πέρα με εισρωή χρημάτων, η οποία μπορεί να γίνει
Ναι, συνέχισε για να σε ρωτήσω και κάτι. Η ροή χρημάτων η οποία μπορεί να γίνει μέσα από τα κεφάλαια τα οποία έχουν φύγει στο εξωτερικό, σταθεροποιώντας όμως ένα τραπεζικό σύστημα, βάζοντας στη υγιή βάση, μπαίνοντας στη real economy. Πάμε στην εποχή του Ρούζβελτ που έλεγε άλλο επενδυτικές τράπεζες και άλλο επενδυτικές, άλλο εμπορικές, άλλο επενδυτικές. Να διαμορφώσει ένα πολιτικό σύστημα, αυτό θέλει μια ορίμανση. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα καλύπτεις από τον προϋπολογισμό, γιατί αυτό θα το φωνάζω και το λέω μια ζωή, πληρώνονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, και απόδειξε αυτό που λέω, ότι από τον Απρίλιο που φωνάζανε τις εκλογές του 12, πήραμε τη δόση τον Δεκέμβρη του 12, πληρώθηκαν κανονικά μισθοί και συντάξεις. Λοιπόν, και για πάμε σε μια τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε, να συνεχίσει η ροή στο πρόγραμμα. Τα διόδια, λέει, τι θα κάνει, θα τα καταργήσετε? Δεν είναι αφορά της περιφέρειας τα διόδια. Είναι θέμα της κεντρικής εξουσίας. Αλλά σε θέματα τα οποία, σε χώρους ο οποίος κατέχει, έχουν γίνει παράνομα, σε χώρους που ανήκουν στην περιφέρεια, στις δημόσιες υγείας που ανήκουν στην περιφέρεια κτλ., θα μπορέσουμε να έχουμε εκεί αντισταθμιστικό όφελος. Δηλαδή σε κομμάτια που πάνε να χτίσουν, δηλαδή τα ανήκουν στην περιφέρεια, θα ζητήσουμε αντισταθμιστικό όφελος. Λοιπόν. Αλλά δεν μπορεί να καταργήσει κάτι το οποίο είναι σε ανήκει σε κεντρική εξουσία. Όπως το ελληνικό, με ρωτάει για το ελληνικό. Το ελληνικό ανήκει στην κεντρική εξουσία. Δεν είναι δική μου. Είχα όνειρο. Και επειδή το λέμε και το αναφέρουμε σε αγγλίσιμο, εγώ το όνειρό μου ήταν το ελληνικό. Και ελπίζω να το πετύχω κάπου αλλού. Να γίνει θεματικό πάρχο με την αρχαία ελληνική ιστορία, τη μυθολογία, αρχαία Ιλιάδα, Οδύσσια και όλα τα θεματικά. Να έρχονται εδώ να βλέπουν όλοι με ξένα, με ιδιώτες. Γιατί μου λένε πώς θα το κάνεις. Με ιδιώτες, δεν είπα θα πει το κράτος. Αλλά η περιουσία του ελληνικού θα μείνει εδώ. Θα ερχόντουσαν εδώ με ξενοδοχεία σαν μια Disney και θα ερχόντουσαν εδώ σε όλη την Ελλάδα να βλέπαν την αρχαία ελληνική ιστορία και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Και να βλέπαν τους ήρωες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας ζωντανά και να παίζουν και παιχνίδια. Και να κάνουμε ένα παιχνίδι ελληνικού πολιτισμού. Μια ιδέα με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ναι, αλλά δυστυχώς το πουλήθηκε στον κύριο Ράζη για να κάνουμε ό,τι χρειαζόταν στην Ελλάδα. Μολ, καζίνο και κτίρια μέσα στο ελληνικό. Κόβοντας τον πνεύμονα Άβρας που είναι από τη θάλασσα μέχρι την Αθήνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και στις εκλογές. Θα τα ξαναπούμε και σε άλλες εκπομπές μετά τις εκλογές, ίσως και πριν. Με χαρά. Ανάλογα με τις περιστάσεις. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας απόγευμα.